Γιακαμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, με τον Πασχάλη Καμόρα, στο Αθλητικό Μετρόπολης. Υπάρχει στην Ελλάδα ομαδάρα δοξασμένη και με δάφνες στολισμένη, που τα 11 παιδιά μας τα έχουμε όλοι στην καρδιά μας. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναπεί. Ατσαλώνουν την ψυχή μας οι χιλιάδες οπαδοί μας, γιατί τέτοια ενδεκάδα δεν υπάρχει σ' άλλη ομάδα. Μπάκομ, στρώνει στον Μπίσασβαρ. Ο ΠΑΟΚ έχει χώρα από την άλλη πλευρά. Ανεβαίνει ο Ακαντουρί, ανεβαίνει και ο Βιερίνια. Φορτώνει την περιοχή του Σαφ. Βιερίνια συγκρίνει, σουτάρει, κοντράρει. Ου! Ο ΠΑΟΚ καλωσορίζει τον Ολυμπιακό με ένα τεμάχιο από το Πόρτο. Μην φύγετε, μην φύγετε. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0, μόλις το δεύτερο λεπτό, με μια βίδα από το Πόρτο. Με το καλημέρα, καλωσορίζει τον Ολυμπιακό. Καλώς ήρθατε στην Τούμπα, καλώς ήρθατε στους πραγματικούς πρωταθλητές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 από το τρίτο λεπτό, με την οβίδα του Αντελινό Βιερίνια. Και στο μάτι θα τους πούμε. Ο Γιάννας μου, ανεβαίνει ο Ζαμπά, του δίνει την μπάλα, ένας εναντίον ενός. Ζαμπά με τίποτα το κούτρι, θα κάνει την μπουκα. Ανεβαίνει και ο Μάτος. Και ο Μάτος βγάζει τη σέντρα, έξι με αφάλτο. Κορ! Τζέκο! 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 Πάσα του Άκμον! Τζέκο Πίσεσμαρ! 2-0! Νάτι! Νάτι! Οι πρωταθλητές! Και τα καρούλια! Και τα καρούλια μέσα! Και τα καρούλια μέσα από τον Τιέγκο, από τον Ελμάκο. Μπήκε με την μπάλα μέσα, έβαλε και τα καρούλια μέσα. Και ο ΠΑΟΚ αρχίζει να ταπεινώνει, να ταπεινώνει το ψέμα του Ολυμπιακού. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 20 λεπτό, 2-0 φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Με τον Πίσεσβαρ να μπαίνει μέσα με την μπάλα. Πριν συμπληρωθούν 20 λεπτά, ο ΠΑΟΚ βάζει στα δίχτυα τον Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-0. Τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. Απκομ θα τσιμπήσει την μπάλα και φεύγει τα τέτ. Απκομ θα δέσει και γκολ. Τσούπα 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 γκολ. Γκολ 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 γκολ. Ο ΠΑΟΚ ταπεινώνει. Ο ΠΑΟΚ καθυλώνει. Ο ΠΑΟΚ βάζει για τα καλά στην πανέμορφη τούρδα του σήμερα ένα κερασάκι μαγικό. Τσούμπα Ακμον φίλες και φίλοι και 3-0. Το ψέμα του Ολυμπιακού καθυλώνεται και θα γυρίσει άπραγο στον Πειραιά. Ο ΠΑΟΚ κάνει πλάκα, ο ΠΑΟΚ ζωγραφίζει. Ο ΠΑΟΚ, το ξαναλέμε, καθυλώνει τους ερυθρόλευκους και τους αφήνει να πέφτουν από το συννεφάκι τους. Κι όλοι οι αντίπαλοι μας τρέμουνε την δύναμή μας. Και γι' αυτό θα ακούνε τούμπα και θα κάνουν όλοι. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, ξανά ζωντανά μαζί σας. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Να ανοίξουμε και τα σγραφά, κατά τα σγραφά, Γιάννη, εδώ.
Έτσι, η ώρα των πρωταθλητών θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε κάπως έτσι. Για όποιον θέλει να επικοινωνήσει εδώ, να μας μεταφέρει την άβρα του, την χαρά του, τα συναισθήματά του. Είμαστε εδώ, 2310-90-90-90. Είναι στην διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Τρόποι επικοινωνίας οι οποίοι έχετε επιλέξει ήδη είναι 955 και ενώ το μήνυμα στο 54340. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5, και εκεί μπορείτε βέβαια να στέλνετε τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας ψιλοχαμός και στο site του Μετρόπολης, γενικώς παντού. Η εφορία είναι δεδομένη. Μετά από 35 χρόνια ο ΠΑΟΚ, τώρα δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος ο οποίος να πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει το πρωτάθλημα ή θα μπει σε κάποιες άλλες περιπέτειες. Ό,τι οι περιπέτειες ήταν να γίνουν, έχουν γίνει από πέρσι. Φέτος πλέον ο ΠΑΟΚ το πήρε δικαιότατα, θα μπορούσα να πω. Και εγώ δεν μένω στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο οποίος ο Ολυμπιακός φάνηκε πολύ μικρός για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ σε αυτή την χρονική στιγμή. Και θεωρώ ότι είναι ένα επιστέγασμα μιας προσπάθειας η οποία έχει ξεκινήσει με αρχιτέκτονα τον Λουτσέσκου. Είναι προσωπική πεποίθηση ότι Λουτσέσκου, διώξτε τον Λουτσέσκου τώρα, μπορείτε να το πείτε αυτό, έτσι, ότι δεν κάνεις και δεν ράνεις, αλλά αυτό που βλέπετε ιδίως μετά την κοιλιά που έκανε ο ΠΑΟΚ λίγο πριν φύγει ο Πρίγιοβιτς, θυμάστε τι λέγατε και τι κάνατε και τι ράνατε. Σας λέγαμε λίγο υπομονή, δεν υπάρχει καλύτερη λύση από αυτήν την δεδομένη στιγμή, με αυτό το οποίο συμβαίνει και με αυτό το οποίο υπάρχει. Άρα δικαιωματικά πλέον στην πρώτη γραμμή και ο κύριος Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μπορεί να κάνει κοιλιά, αλλά ήταν η πιο σταθερή ομάδα και σε μια κούρσα πρωταθλήματος αυτό που μετράει είναι να μην πέσεις κάτω από το 7. Να μην πας και στο 10, δεν λέμε, αλλά θα είσαι μεταξύ του 9 και του 7. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ήταν εκεί πέρα και θεωρώ ότι οι περισσότεροι από εσάς θα συμφωνήσετε. Ευτυχώς δεν είχαμε αντεγκλήσεις, δεν είχαμε τα γνωστά καραγκιουζλίκια τα οποία υπάρχουν. Βοήθησε και ο διαιτητής. Υπήρχαν φάσεις που με Έλληνα διαιτή λέγαμε. Για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, με τον Πασχάλη Καμόρα, στο Αθλητικό Μετρόπολης. Υπάρχει στην Ελλάδα ομαδάρα δοξασμένη και με δάφνες στολισμένη, που τα 11 παιδιά μας τα έχουμε όλοι στην καρδιά μας. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναπεί. Ατσαλώνουν την ψυχή μας οι χιλιάδες οπαδοί μας, γιατί τέτοια ενδεκάδα του Μπάκουμ, στρώνει στον Μπίσασβαρ. Ο ΠΑΟΚ έχει χώρα από την άλλη πλευρά. Ανεβαίνει ο Καντουρί, ανεβαίνει και ο Βιερίνια. Φορτώνει την περιοχή του Σαφ. Βιερίνια συγκρίνει, σουτάρει, κοντράρει. Ο ΠΑΟΚ καλωσορίζει τον Ολυμπιακό με
δίνατε μάχη από το Πόρτο. Μην φύγετε, μην φύγετε. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0. Μόλις το δεύτερο λεπτό με μια βίδα από το Πόρτο. Με το καλημέρα, καλώς ορίζει τον Ολυμπιακό. Καλώς ήρθατε στην Τούμπα. Καλώς ήρθατε στους πραγματικούς πρωταθλητές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 από το τρίτο λεπτό με την οβίδα του Αντελίνο Βιερίνια. Και στο μάτι θα τους πούμε. Για να δούμε, πήρε σε σπάρ. Ανεβαίνει ο Ζαμπά, του δίνει την μπάλα. Ένας εναντίον ενός. Ζαμπά με αντίπαλο τον κούτρι, θα κάνει την μπουκα. Ανεβαίνει και ο Μάτος. Έρχεται και ο Μάτος. Βγάζει τη σέντρα, έξι με αφάλτο. Κορ! Τζέκο! 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 Πάσα του Άκμον. Τζέκο Πίσεσμαν. 2-0. Νάτι, νάτι, οι πρωταθλητές. Και τα καρούλια, και τα καρούλια μέσα. Και τα καρούλια μέσα από τον Τιέγκο, από τον Ελμάγκο. Μπήκε με την μπάλα μέσα, έβαλε και τα καρούλια μέσα. Και ο ΠΑΟΚ αρχίζει να ταπεινώνει, να ταπεινώνει το ψέμα του Ολυμπιακού. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 20 λεπτό, 2-0 φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Με τον Πίσεσβαρ να μπαίνει μέσα με την μπάλα. Πριν συμπληρωθούν 20 λεπτά, ο ΠΑΟΚ βάζει στα δίχτυα τον Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-0. ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. Απκομ θα τσιμπήσει την μπάλα και φεύγεται τα τέτ. Απκομ θα δέσει και γκολ. Τσούπα 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 γκολ. Γκολ 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 γκολ. Ο ΠΑΟΚ ταπεινώνει. Ο ΠΑΟΚ καθυλώνει. Ο ΠΑΟΚ βάζει για τα καλά στην πανέμορφη τούρτα του σήμερα ένα κερασάκι μαγικό. Τσούμπα Ακμον φίλες και φίλοι και 3-0. Το ψέμα του Ολυμπιακού καθυλώνεται και θα γυρίσει άπραγο στον Πειραιά. Ο ΠΑΟΚ κάνει πλάκα, ο ΠΑΟΚ ζωγραφίζει. Ο ΠΑΟΚ, το ξαναλέμε, καθυλώνει τους ερυθρόλευκους και τους αφήνει να πέφτουν από το συννεφάκι τους. Κι όλοι οι αντίπαλοι μας τρέμουνε την δύναμή μας. Και γι' αυτό θα ακούνε τούμπα και θα κάνουν όλοι. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, ξανά ζωντανά μαζί σας. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Να ανοίξουμε και τα σγραμμάς κάτω τα σγραφάς, Γιάννη, εδώ. Έτσι, η ώρα των πρωταθλητών θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε κάπως έτσι. Για όποιον θέλει να επικοινωνήσει εδώ, να μας μεταφέρει την άβρα του, την χαρά του, τα συναισθήματά του. Είμαστε εδώ, 23 10 90 90 90. Είναι στην διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Τρόποι επικοινωνίας οι οποίοι έχετε επιλέξει ήδη είναι 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και εκεί μπορείτε βέβαια να στέλνετε τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας ψιλοχαμός και στο site του Μετρόπολης, γενικώς παντού. Η εφορία είναι δεδομένη. Μετά από 35 χρόνια ο ΠΑΟΚ, τώρα δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος ο οποίος να πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει το πρωτάθλημα ή θα μπει σε κάποιες άλλες περιπέτειες. Ό,τι οι περιπέτειες ήταν να γίνουν, έχουν γίνει από πέρσι. Φέτος πλέον ο ΠΑΟΚ το πήρε δικαιότατα, θα μπορούσα να πω. Και εγώ δεν μένω στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο οποίος ο Ολυμπιακός φάνηκε πολύ μικρός για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ σε αυτή την χρονική στιγμή. Και θεωρώ ότι είναι ένα επιστέγασμα μιας προσπάθειας η οποία έχει ξεκινήσει με αρχιτέκτονα τον Λουτσέσκου. Είναι προσωπική πεποίθηση ότι Λουτσέσκου, διώξτε τον Λουτσέσκου τώρα, μπορείτε να τον πείτε αυτό, έτσι, ότι δεν κάνεις και δεν ράνεις, αλλά αυτό που βλέπετε ιδίως μετά την κοιλιά που έκανε ο ΠΑΟΚ λίγο πριν φύγει ο Πρίγιοβιτς, θυμάστε τι λέγατε και τι κάνατε και τι ράνατε. Σας λέγαμε λίγο υπομονή, δεν υπάρχει καλύτερη λύση από αυτήν την δεδομένη στιγμή, με αυτό το οποίο συμβαίνει και με αυτό το οποίο υπάρχει. Άρα δικαιωματικά πλέον στην πρώτη γραμμή και ο κύριος Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μπορεί να κάνει κοιλιά, αλλά ήταν η πιο σταθερή ομάδα και σε μια κούρσα πρωταθλήματος αυτό που μετράει είναι να μην πέσεις κάτω από το 7. Να μην πας και στο 10, δεν λέμε, αλλά θα είσαι μεταξύ του 9 και του 7. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ήταν εκεί πέρα και θεωρώ ότι οι περισσότεροι από εσάς θα συμφωνήσετε. Ευτυχώς δεν είχαμε αντεγκλήσεις, δεν είχαμε τα γνωστά καραγκιοζλίκια τα οποία υπάρχουν. Βοήθησε και ο διαιτητής. Υπήρχαν φάσεις που με Έλληνα διαιτή λέγαμε, εδώ μήχα το λέγατε όλοι σας βέβαια, ότι ωραία, άμα ήταν, ξέρω εγώ, κομμήνης ο Α, ο Β, θα γινόταν άλλα πράγματα. Για καλή μας τύχη είχαμε έναν διαιτητή, το οποίο το είπα και προηγουμένως, νομίζω στο Ζαΐρ το είπα. Έτρεχε σε διπλή ταχύτητα από ό,τι τρέχαν οι ποδοσφαιριστές και 22.
έδειχναν να είναι σε slow motion. Ήταν στα τρία μέτρα στις φάσεις. Σε όλες τις φάσεις που έδειξε η τηλεόραση, γιατί δεν ξέρω αν την, το βλέπετε βέβαια στο γήπεδο, στην τηλεόραση εκεί που γινόταν τα foul, όπου και αν γινόταν, ήταν στα τρία μέτρα. Δηλαδή είχε άμεση οπτική γωνία ο διαιτητής, γι' αυτό και ο διαιτητής πέτυχε, πέρασε στα αζήτητα. Φαντάζομαι ότι αν σας ρωτήσουν αύριο ποιος ήταν ο διαιτητής και ποιοι ήταν οι βοηθοί του, δεν θα τους ξέρει κανένας. Και αυτό είναι επιτυχία στο πρωτάθλημα. Και θεωρώ ότι αυτού του είδους η αξιοπιστία, γιατί έχει να κάνει και αυτό εδώ, μακάρι να έρθουν και άλλοι ξένοι διαιτητές, επιπέδου όμως, όχι σαν τον άλλο τον bodybuilder, τον Δανό, ο οποίος από τα κιλά δεν μπορούσε να πάρει ανάσταση στο δεύτερο ημίχρονο. Σε στυλ Μανθάνο, εντάξει είναι δύσκολο, είναι top, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να ανεβάσει την αξιοπιστία του ελληνικού πρωταθλήματος, αν θέλουν πραγματικά μαζί με το VAR, για να σταματήσει όλη αυτή, όλο αυτό το νοσηρό κλίμα το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε στα γραμμά κατασγραφάς. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Πασκάλη. Καλό στο μάχη. 40 ποδαρούσες να βγείτε σήμερα. Που υποστηρίζετε 40 ομάδες και περιμένετε να δείτε ποιος, από ποιον θα χάσει ο ΠΑΟΚ. Αυτός ο ΠΑΟΚ. Αυτή η ομάδα. Δεν μπορώ να το σφίριξω offside. Αυτή η ομάδα. Φτάσαμε στο έξιμα. Τι να σου πω ρε Πασχάλη. Να χαρούν τα νέα τα παιδιά. Τα νέα τα παιδιά. Να χαρούμε και εμείς που φτάσαμε σε αυτήν την ηλικία. Και να δούμε τον ΠΑΟΚ μας μεγάλο. Πολύ μεγάλο Πασχάλη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά ρε Μάικ. Συγκινημένος ο φουρναρής μας, έτσι, δεν είναι και λίγο παιδιά, για τον κόσμο ο οποίος γνώρισε το 85, έχουν περάσει 35-34 άγωνα χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι η συγκίνηση μερικές φορές περνάει τα εσκαμμένα που λέμε. Παρακαλώ. Καλή εβδομάδα. Καλό στο Μένιο. Τι γίνεται. Ό,τι γίνεται ακούγεται. Το άκουσες, το είδες, το ένιωσες φαντάζομαι. Συγχαρητήρια σε όλον τον οργανισμό που λέγεται ΠΑΟΚ. Είναι μια μεγάλη στιγμή για τους κόπους και τις θυσίες όλων αυτών των 34 ετών, τις πίκρες, τις δύσκολες στιγμές που τα φτερά του ΠΑΟΚ όσο και αν πληγώνονταν σήμερα ανεβαίνουν πιο ψηλά. Ο στόχος συνεχίζεται για έναν μεγάλο αδέσμευτο και ανεξάρτητο ΠΑΟΚ όπως τον θέλει η ιστορική του διαδρομή. Ο Ολυμπιακός σήμερα γλίτωσε τη συντριβή, αυτό το μόνο το οποίο μπορεί να τον συνετίσει και να καταλάβει με ποια ομάδα έπαιζε. Με αυτή την ομάδα που πάντα την κυνηγάει, πάντα ήθελαν κάποιοι πρόεδροι του να την αγοράσουν, αλλά αυτή η ομάδα πάντοτε μέσα από τις πληγές της, πάντοτε μεγαλώνει. Θερμά συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό, στον κόσμο του ΠΑΟΚ, στον κύριο Σαββίδη, σε όλους μας που σήμερα συγκινούμαστε, που σήμερα οι κόποι μπαίνουν στη ράγα για έναν πολύ μεγάλο ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια, όπως τον αξίζουν από τις πρόσφυγές του, από το Πέρα Κλουμπ και μέσα στα επόμενα χρόνια και δεκαετίες, σε αυτούς τους νέους παοξίδες που να ζήσουν αυτή τη μεγάλη άβρα, αυτό το μεγάλο γήπεδο, αυτή τη μεγάλη ιστορία. Ας καταλάβει πλέον ο Ολυμπιακός ότι από εδώ και πέρα με τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μην δεν παίζει ποδόσφαιρο. Πλέον πάμε εκεί που πάμε, στο προϊόν και όχι στα υποκατάστατα. Ήρθε η στιγμή να καταλάβουν ότι τα παιχνίδια πρέπει να έχουν ομάδες για να κερδίζουν τον ΠΑΟΚ. Να είμαστε καλά, συγκινημένοι όλοι και προχωράμε στο στόχο μας για έναν μεγάλο αδέσμευτο και ανεξάρτητο ΠΑΟΚ. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, αρκεί να δούμε τον ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά γήπεδα με τον κόσμο του να κερδίζει τα μεγάλα κλαμπ. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ που αποδεικνύει μέσα στο γήπεδο με το προϊόν τι μπορεί να κάνει και τι αξίζει στον κόσμο του. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ Μένιο, καλό βράδυ. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Παρακαλώ. Εγώ. Εσείς. Εγώ. Εσείς. Πού είναι οι μετοχές, σαλιάρι μου. Πού είναι οι μετοχές. Θα βγει τώρα κανείς να μας πει πού είναι. Τα σουζουκάκια στη μια μεριά της Καβαρδίνας και τα φράγκα στην άλλη.
Θα βγει κανείς να μας πει που είναι. Αυτό έχετε να πείτε μετά το σημερινό αγώνα. Ναι, αυτό έχω να πω. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσεύετε εδώ. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Από Αστρόμαυρο Σιάτλ. Σιάτλ, καλώς στα παιδιά. Αστρόμαυρο Σιάτλ, έχω ξεσηκώσει όλη τη γειτονιά, έχουν χαζέψει όλοι οι Αμερικάνοι. Σε λέει τι γίνεται εκεί πέρα τώρα. Είναι χαζός ο τύπος. Είμαι 33 χρονών, πρώτη φορά ζωή μου έχω κλάψει, έχω πέσει κάτι και έκλαιγα. Γιατί έφυγα από Ελλάδα και ο ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάθλημα. Α, εσύ ήσουν η μαύρη γάτα δηλαδή. Εγώ ήμουν η μαύρη γάτα. Πραγματικά με να παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ. Όχι. Τώρα από εδώ και πέρα έχω την εντύπωση θα είναι η συνήθεια που θα γίνει λατρεία. Αυτή την εντύπωση έχω. Πάντως είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έχω ζήσει σήμερα. Το λέω και κλαίω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το μάτσο είδες? Το είδες? Το είδα φυσικά, το είδα γιατί ΠΑΟΚ το είχε μέσω ΠΑΟΚ TV. Που πρέπει να έχει κάθε αγώνα για μας που ζουν στο εξωτερικό. Να πληρώνουμε, δεν μας νοιάζει. Όσο και να έχει ο αγώνας και 100 δολάρια να έχει ο αγώνας, πάλι θα πληρώνουμε για να δούμε τον ΠΑΟΚ. Δεν μας νοιάζει πόσο στοιχίζει. Αρκεί να δούμε τον ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά, Αμερικανάκι, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, για χαρά. Παρακαλώ. Η Έλληνα της Σποράς. Ορίστε, χαίρετε. Πασχαλή. Ναι. Εγώ το ήξερα, το είπα και στο Γιώργο και στη Σλαβάγκρα. Ναι. Ότι 3-1. 3-1. Το έπαιξες? Δεν παίζω. Δεν, ναι, έβαλες κάποιον να το παίξει, γιατί άμα ρωτήσει αυτό, παίξει το και παίξει και ας το πάει κάτω, πώς το λένε, ας το... Δεν παίζω. Δεν παίζω. Δύο, τρεις φορές έπαιξα και με δύο κορός μου μικρός και για που τα ξέρεις και τα κερδίζεις και έτσι. Κι όμως έτσι είναι. Αλλά τώρα δεν παίζω. Ούτε το είδα αυτό η τηλεόραση. Το άκουγες? Άκουγα, γιατί εγώ έχω όκους ποτέ. Ναι. Α, και δεν μπορείς να δεις το πρωτάθλημα. Όχι. Μάλιστα. Χάρηκα πάρα πολύ. Δεν θα χαρίσει. Αντιβάρησε, εγώ το ξέρω. Το ξέρω. Να, εδώ έχω τώρα όμως. Πρόσεξε λίγο, γιαγιά, πρόσεξε λίγο. Λέει εδώ ένας φίλος, ο 987. Πασχάλη, λέει, Αργιανός είμαι. Θα ήθελα να μιλήσω για το αυριανό παιχνίδι. Καλά, αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε. Ποιος ασχολείται με το αυριανό παιχνίδι? Είναι μαύρη μέρα σήμερα για εμάς. Όχι. Ναι, για να παίρνει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, πρωτάθλημα για τον Αργιανό δεν είναι ότι καλύτερο, δεν χαίρεται ο Αργιανός τώρα, μην τρελαθούν. Ναι. Θέλω και οι τέσσερις ομάδες που υπήρχαν τότε που πήγα εγώ στο γήπεδο, να ξαναβγούνε. Και ο Απόλλων και ο Ηρακλής και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ο καλύτερος δεν κερδίζει. Μάλιστα. Τι πράγμα, μία πόλη έχουμε και να μην έχουμε 4-5 ομάδες. Για να δούμε τι θα δούμε στη συνέχεια. Να είσαι καλά, γιαγιά μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Έλα. Εγώ μιλάω. Βεβαίως. Από Ξάνθη, ο Δημήτρης. Καλώς το Δημήτρη. Σήμερα είμαι ευχαριστημένος και ευτυχισμένος που είναι μια όαση αυτό που έκανε σήμερα ο ΠΑΟΚ και θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα, ρε φίλε, επιτέλους. Είναι μια όαση σε όλη αυτή τη μαυρίλα που ζούμε. Δεν μπορώ, Πασχάλη, δεν υπάρχει. Έχεις τρελαθεί, Δημήτρη. Έλα. Έχεις τρελαθεί, λέω. Κάτσε, συγγνώμη, είναι η όαση μέσα στη μαυρίλα. Τι άλλο. Δεν υπάρχει πιο καλύτερο από αυτό να το πεις. Δεν υπάρχει, φίλε. Ό,τι και να πεις τόσα χρόνια, δηλαδή λες, εντάξει, έλεος. Ας το πάρει μια φορά και ο ΠΑΟΚ. Άξια όμως, Όχι λαμογίστηκα όπως το παίρνουν οι άλλοι κάτω. Και δεν μπορεί να βγει κανείς να πει ότι... Όχι, και ποιος σας είπε να σε αφισβητήσει. Ναι. Μα ούτε πέρσι μπορούσαν να σε αφισβητήσουν. Άστο, μην το έχουμε πει το περσινό. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι είναι η επανάληψη της περσινής χρονιάς. Επανάληψη, αλλά φέτος το πας τρένο. Φέτος, φίλε, είσαι τρένο. Και επάξια είσαι τρένο. Ναι. Είναι μεγάλη χαρά, φίλε. Δεν μπορεί να φανταστείς. Το 85 ήμουν 6 χρονών. Είμαι πολύ χαρούμενος, φίλε, γι' αυτό. Έλα. Δεν ένιωθες. Όχι, εντάξει, μικρό, τι να νιώθει, 6 χρονών, ποιος νιώθει, ρε φίλε. Δεν να νιώθει, εντάξει. Αλλά έτσι, πάτα το. Και βάλε και το τρακτέρ από πίσω μετά. Ας το τρακτέρ το ήσυχο τώρα. Δεν μπορούν να κοιμηθούν που δεν μπορούν να κοιμηθούν αυτοί. Ας βάζει το τρακτέρ τώρα.
φίλε, θα σκάσουν οι οχθροί μας, που λένε. Εντάξει, για πλάκα το λέω. Για πλάκα το λέω. Ωραία. Πάγρε, φίλε. Δημήτρη, να είσαι καλά. Έγινε, καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Πασχάλη, εγώ μιλάω. Ναι. Έλα, ρε φίλε. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Έχω να πω ότι είμαι ΠΑΟΚ, ρε φίλε, προφανώς. Είμαι 23 χρονών, ρε φίλε, και έχω να σε πω ότι αυτό που έχω ζήσει μέχρι τώρα με τον ΠΑΟΚ δεν το έχω ζήσει ποτέ. Αυτή την αηδία που έζησα μεγαλώνοντας, περιμένοντας να δω μια ομάδα, ρε φίλε, την οποία αγαπώ, να κερδίζει και να κάνει και να ράνει, δεν την έχω ζήσει ποτέ. Πλέον μπορώ να πω ότι είμαι περήφανος για μια ομάδα, ρε φίλε, διότι αυτή η ομάδα, ρε φίλε, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Είναι έτοιμη, έχει να πολεμήσει, μπορεί να πολεμήσει μάλλον με την ποδοσφαιρική της ομάδα. Mm-hmm. Δεν φοβάται κάποιον Μαρινάκη, κάποιον Κοκάλι, κάποιον οποιονδήποτε. Και είναι έτοιμη να πει. Γιατί είσαι μέγεθος τώρα, γι' αυτό. Έχεις μέγεθος, αλλά μέγεθος. Το μέγεθος δεν ξημέρωσε μια μέρα και είπες τώρα είμαι ΠΑΟΚ και τώρα μπορώ. Όχι, βέβαια. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο μεγάλωσε μέσα από χρόνια και από χρόνια, ρε φίλε. Ναι. Και πλέον είσαι έτοιμος και μπορείς να πεις ασκητά όλους τα μάτια, ρε φίλε. Ας έχετε διαιτητές, ας έχετε ομάδες καλές, ό,τι θέλεις να έχετε. Κοίταξε, το ελληνικό πρωτάθλημα ΠΑΟΚ πιστεύω ήταν χωρίς αντίπαλο, έτσι. Και ο Ολυμπιακός που έκανε τον ψευτο αντίπαλο, πώς λέμε το ψευτο εντούρο, κάπως ναι. Έτσι δηλαδή τον θεωρώ τον Ολυμπιακό. Όχι ότι ήταν λίγο καλύτερος από την ΑΕΚ, η οποία τα είχε παρατημένα φέτος. Και ο Ολυμπιακός εξ ανάγκης έκανε τον ανταγωνιστή. Ο ΠΑΟΚ ήταν χωρίς ανταγωνισμό. Και πέτυχε. Ξέρεις κάτι. Δεν με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε κάποιος άλλος. Ναι, με αυτούς παίζεις. Με ενδιαφέρει μόνο το ότι ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στην ιστορία, την οποία εγώ ζω τουλάχιστον, ναι. Είναι αντάξιος, ρε φίλε. Δηλαδή θα κάτσει και θα πολεμήσει και θα δώσει τα πάντα, ρε φίλε, για να είναι αυτός που είναι. Και δεν θα κοιτάξει ούτε για τις ίδιες του τίποτα. Πλέον έχεις την ομάδα να πολεμήσει, ρε φίλε. Δεν φοβάσαι κανέναν, είσαι έτοιμος για όλα. Έτσι. Τα πιο παλιά κερδίζεις χρόνια, και τη διαιτησία κερδίζεις. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν φοβάσαι κάποιον, είσαι αυτάρκης πλέον. Έτσι. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος δίνει κάποια λεφτά στην ομάδα. Είσαι τυχερός, είσαι τυχερός. Ξέρεις, είσαι τυχερός γιατί είσαι μια ηλικία. Είσαι μια ηλικία που θα ζήσεις πολλά πράγματα από εδώ και σε εξής. Κάτι μακάρι, στο οποίο φίλε, μακάρι. Δεν, είναι, μακάρι. Δεν ήταν όλοι οι άλλοι, εμείς ας πούμε, που βλέπαμε άλλα πράγματα από αυτά που βλέπει τώρα ο κόσμος. Όπως ήταν αδικίες. Είδες και ένα πρωτάθλημα, ρε φίλε όμως. Εντάξει, είδα και δύο πρωταθλήματα. Είδαμε και εκεί πέρα. Είδα αλλά... πόσα είδες, ρε φίλε. Ναι, ναι. Έχουμε δει και σφαγές, οι οποίες ήταν σφαγές, δεν είναι σαν αυτά πέρα. Δεν με έδωσε ένα offside και ένα foul. Μην τρελαθούν. Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ απλά σκέψω ότι μεγάλωσα με ένα μπακ ο οποίος πάω και υπήρχε, ρε φίλε, στο παρασκήνιο. Και ένα μπακ ο οποίος προσπαθούσε απλά. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Και δεν τον αφήναν οι υπόλοιποι. Ναι, τώρα είσαι πλέον μέγεθος. Δεν σου λέω ότι εγώ ήμουν ο καλύτερος. Ποτέ δεν ήμουν ο καλύτερος. Προσπάθησα να είμαι ο καλύτερος. Αλλά και όταν προσπάθησα, αυτοί οι κάποιοι τέλος πάντων που τους ξέρουμε όλοι, ναι. Δεν με άφησαν να είμαι αυτός που θέλω. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φίλε. Για χαρά, για χαρά. Καλησπέρα μας και στον Ερμόλαο, στον σύνδεσμο φίλων Βόρειων Εμμυράτων. Έτσι, θα με διώξουν, λέει, από τον πύργο που μένω. Εντάξει, σε πύργο θα μένεις, που θα μένεις, σε καλύβασα και εμάς. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Μούτρο. Συνεχίζουμε, παρακαλώ. Πασχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, αγόρι μου? Καλά. Απ' την ασπρόμαυρη Ξάνθη. Καλώς στην Ξάνθη. Πολύ ασπρόμαυρη Ξάνθη, ρε παιδί. Γυρνάμε από το ναό. Α, πηγαίνετε πίσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Λουτσέσκο και στους παίκτες. Και το πρωτάθλημα θα το σκώσω μέσα στην Ξάνθη. Ποια αγωνιστική είναι? Μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ και καλό δρόμο. Καλό δρόμο και προσοχή στον δρόμο. Μέσα στην Ξάνθη θα το σκώσω, μέσα στην Ξάνθη θα το σκώσω το πρωτάθλημα. Έτσι, έτσι, εκεί θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι. Φιλάκια, Πασχάλη. Να σε καλά, να σε καλά, καλό δρόμο παιδιά, καλό δρόμο. Παρακαλώ. Είμαι. Εσείς κύριε μου, ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Απ' τη Νέα Σμύρνη, ο ΑΕΚΤΖΙΣ είμαι. Καλώς το να. Γελάνε και τα αυτιά σου σήμερα, ε. Εντάξει, ρε φίλε. Εδώ γελάνε τα δικά μας. Φλάκα κάνεις λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, επειδή έχεις καταλάβει ότι είμαστε σε δύο σειρά, ναι. Είμαι από την παλιά φρουρά, όπως έχεις καταλάβει. Της original old school που λέμε, ναι. Που είχες γνωρίσει και εσύ, που είχε άποψη, ποιότητα, όχι τα σημερινά τα ξεφτιλίκια. Όχι, δε. Λοιπόν, εγώ θα σου πω πως ένιωσα σήμερα. Καταρχάς θεωρώ τη σημερινή βραδιά, νύχτα, πώς το λέμε, την ποδοσφαιρική αυτή βραδιά, τη θεωρώ μία από τις πιο υγιείς του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι, όντως. Εμένα μου θύμισε το 89 τότε
με τον Τάκη τον Καραγκιοζόπουλο, τον γκολ στο 80. Mm-hmm. Αν θυμάσαι, στο ΆΚΑ μέσα. Ναι. Που πήρε ΆΚΑ το πρωτάθλημα και πανηγύριζε μισή Ελλάδα, όπως και τώρα η Σοβάρη και η Υγεία. Φαντάζομαι σκεφτούμε ότι όλοι, έτσι, όλοι οι υγιείς σκεπτόμενοι, πιστεύω. Και αυτό που με χαροποίησε ιδιαίτερα σήμερα είναι τώρα που γύρισα πριν λίγο σπίτι, γιατί είχα πάει να δω το παιχνίδι σε ένα φίλο. Ναι. Που μπήκα εδώ στα site και στα social media που λένε και οι ελληνομαθείς. Ναι, και είδα πάρα πολλούς ΑΕΚτζίδες να πανηγυρίζουν σχεδόν το ίδιο και περισσότερο από εσάς. Είναι. Έχετε και εσείς τα θέματα σας με τον Ολυμπιακό. Ναι, για να κλείσω κι εγώ, γιατί σήμερα είναι η μέρα των ξαδέλφων, ναι, από τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι δική μας. Λοιπόν, θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής, Πασχάλη. Ας είναι η σημερινή ημέρα μια ευκαιρία καλή, ορισμένη από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ, παράγοντες, δημοσιογράφοι, οπαδοί, να κάνουν μια σοβαρή και έντιμη αυτοκριτική. Και ας σταματήσει αυτή η κοντραγγελία που υπάρχει τα δύο τελευταία χρόνια. Από το στόμα σου και στον ηθινόν των τα αυτιά. Και να βοηθήσετε και εσείς σε αυτή την κατεύθυνση, να κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική μας για τα περσινά ρεζιλίκια στην Τούμπα που κάναμε. Και που πανηγυρίζαμε επειδή ο Ολυμπιακός διέκοψε το παιχνίδι και το πήρε 0-3 και πλησιάσαμε τον ΠΑΟΚ. Αυτά η ΑΕΚ παλιά η δικιά μας δεν τα ξέρει. Όχι, όχι. Έτσι. Λοιπόν, καληνύχτα. Καλό βράδυ, μπράβο, καλό βράδυ. Μπράβο, εσάχη, και καλά. Πάντα τέτοια να έχετε. Για χαρά, για χαρά. Μακάρι να ήταν το σύνολο των φιλάθλων, των υγιώς σκεπτόμενων φιλάθλων σε αυτό το επίπεδο. Παρακαλώ. Πάρτε το αυτό. Ναι. Ορίστε. Πασχάλη. Ναι. Λοιπόν, γεια σου. Γεια σου. Καλησπέρα. Από Αμερική. Από Κάνσας. Κάνσας! Ρε φίλε, τι μου θυμίζεις. Ναι, έχω τρελαθεί. Φίλε, ό,τι δεν έχεις πάει. Ναι, μπράβο, είσαι τσακ. Είσαι πιστός σκυλί της εκπομπής, τελείωσε. Πασχάλη. Πασχάλη. Ναι. Ήταν να κοιμηθεί ο μικρός μου ο γιος, έχω τρία παιδιά. Το μωρό είναι ένα χρονό και ήταν να πάει να κοιμηθεί. Και την ώρα που άρχισε ο αγώνας και με το που αρχίζει, βάζει γκολ ο Βιερίνια, παίρνει πεθερά μου το παιδί και πάει στο σπίτι της δίπλα. Μου λέει, δεν θα κοιμηθεί το παιδί. Κάτσε να φύγω. Σε μιλάω, τι γινόταν στο σπίτι δεν μπορώ να περιγράψω. Φαντάζομαι. Δηλαδή ήμουν έτοιμος να βγω έξω και να πανηγυρίσω, ρε φίλε. Τόσο τρελαμένος. Τα παιδιά μου με βλέπουν, με κοιτάνε, ξανακοιτάνε, νομίζουν ότι έπαθα κάτι. Αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι, αυτό είναι μια απάντηση σε αυτούς που λένε ότι παίζαμε φιλικά. Αποδείξαμε τελικά ποιος έπαιζε τα φιλικά και ποιος έπαιζε κανονικούς αγώνες. Μόνο αυτό έχω να πω. Μπράβο στην ομάδα, μπράβο στο Σαββίδη, μπράβο στους παίκτες. Έχουμε 10 ακόμα τελικούς, παιδιά. Πρέπει να τους κερδίσουμε. Και να σου πω κάτι άλλο, ναι, είναι ότι πρέπει η φετινή χρονιά να πάρεις και το κύπελο και άμα θες να κάνεις rotation σε παιχνίδια και να πάρεις και το κύπελο που θα το πάρεις. Θα το πάρεις, θα πάρεις τον double, ρε φίλε. Να είστε καλά, να είστε καλά, ρε φίλε. Ελλάδα. Και από εδώ και πέρα ξεκινάει η δεκαετία του ΠΑΟΚ. Απολαύστε το, παιδιά, να το απολαύσουμε όλοι. Γεια σας. Χαιρετίσματα στο ασπρόμαυρο Κάνσας, παρακαλώ. Πασχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Πειραιά. Καλώ τα παιδιά. Καλώ λοιπόν, τα 3-3-0. Ξέρεις ότι. Καλά, δουλεύω σε ένα νοσοκομείο στο Πειραιά. Ναι. Έτσι. Ναι. Τώρα δουλεύεις. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ναι, δουλεύω. Λουφάρεις δηλαδή, για να πάρεις τηλέφωνο. Είμαι. Σταμάτα, ρε. Είμαι στο Τζάνιο. Ναι. Είμαι Πασαλιμάνι. Παοκτής Φόλα, ξέρεις, του Μαλλιού Φακολιτός και από τα χωριά του δηλαδή. Είμαι από τα Γιαννιτσά. Μάλιστα. Τόση φωνή. Μέσα από τα Γιαννιτσά είσαι. Όχι από δίπλα, από το Δροσερό Γιαννιτσό. Το έχει ο χάρτης. Πλάκα με κάνεις τώρα. Τι πλάκα σε κάνω. Αν πατήσεις στο Google Δροσερό, θα με βγάλει, ξέρω εγώ που θα με βγάλει. Cool θα πει village. Νερό, δίπλα θα γράφει cool. Νερό. Cool Village. Cool Village. Μόνο που έχουμε εδώ την ομάδα ΠΑΟΚ Πειραιά και πίσω στα μπλουζάκια γράφουμε «Ζούμε ανάμεσά σας», φτάνει. Ναι. Γουστάρω, ρε φίλε. Και εσύ γουστάρεις και εγώ γουστάρω πολύ και γούσταρα που είχε 30.000 κόσμο και δεν ξέρω πόσο κόσμο είχε απ' έξω. Η μισή Ελλάδα ήταν, φίλε. Η μισή Ελλάδα ήταν. Το ξέρω, τ' άκουγα. Τσίριζα σαν μικρό παιδί. Έτσι. Έτσι. Πρόσεχε μην ξυπνήσεις στο νοσοκομείο και σε τρέχουνε μετά. Μη είστε να φορτιάσεις εδώ. Και έχουμε άλλα μετά. Θα με περιθάλψουν, τεχνικός είμαι. Α, ωραία, εντάξει. Καλό βράδυ, χαιρετίσματα στο ασπρόμαυρο Τζάνιο. Καλή, μπράβο από το στόμα και στο τέλος αυτή, ξέρετε τι με έχουμε εδώ. Άσου να λένε τους Ολυμπιακούς. Μάλιστα. Καλή ωραία επιτυχία στην ομάδα, ό,τι καλύτερο χωρίς τρόπο. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Έχει καλή τρόμο. Συνέχεια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Πασχάλη. Ορίστε. Εγώ είμαι. Ναι. Δεν θα μου το κλείσει όμως. Άκου να σου πω. Η Ελλάδα χάνεται. Οι συντάξεις μας πήγαν, μας κόψαν τα μισά με 10 φράγκα την μέρα από 30 που έπαιρνα. Ακούς. Ναι. Το πάω, πεθαίνουμε η ζωή μας. Είναι όλοι ξένοι, σε αυτούς τους αφορούνται αυτοί. Η δική μας είναι ο Κερκέρι ο Λεξουλάκης.
Παίρνουμε 100 και βάζουμε κοντά την τσέπη μας και ο Σούρπης. Ναι. Και τώρα είναι η μαύρη άσπρη κίτρινη ομάδα μας και πεθαίνουν για τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η Έλληνες. Μάλιστα. Τα ακούτε? Τα ακούμε. Α, τα ακούμε, αλλά δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε αυτά που ακούμε. Μάλιστα. Και να έχει φίλε μαχαιρώντε, σκοτώνονται που δεν το άνθρωποι. Ο Μέγκη τα λέει ωραία, αλλά είναι πολύ παουκή. Και εκείνο το ο Αλέξη, εκείνο πάω που τα μαλλιά μα πρίζανε. Και ο άλλο ο Κώστας από την Κατερίνη από πού είναι. Εντάξει, θα κάνουμε. Μεγαλώσουμε. Όλοι μεγαλώνουν εκτό από μένα. Τα είπαμε αυτά. Καλό βράδυ, πατέρα μου, κατρό, καλό βράδυ. Ναι, συγγνώμη κιόλας. Παρακαλώ, ελεύθερα, ελεύθερα. Ναι, είπα τη γνώμη μου. Αυτό είναι η ζωή μας. Να είσαι φίλος, αλλά όχι. Τρελαίνονται, τρελαίνονται. Και καλά έκανες. Καλό βράδυ, πατέρα μου, καλό βράδυ. Παρακαλώ. Γεια σου, Πασχάλη. Γεια χαρά. Φωνή δεν έχουμε. Ακούγεσαι. Τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλά. Λοιπόν, μόνο πάω, ξύλε, τίποτα άλλο. Νομίζω το δείξαμε. Δεν το δείξαμε. Είσαι, κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να σε αμφισβητήσει ούτε ένας. Ωραία. Ακόμα πιστεύω και ότι ο Μαρινάκης δεν μπορεί να σε αμφισβητήσει. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα σήμερα στην Ελλάδα? Εντάξει, δεν χρειάζεται. Εχθές ποια ήταν? Προχθές? Πέρσι? Βγήκανε, κράζανε, βγάλανε χολή όλη μέρα. Όλη μέρα, όλοι. Και κάτω στην Αθήνα τραγικά πράγματα. Τραγικά. Θα σου πω και μια ιστορία έτσι ωραία. Αυτός ο Χασάν που παίζει τον Ολυμπιακό, είχαμε ένα σκοπιστήριο. Εμείς τα Χριστούγεννα κάτω στην Αθήνα και ήρθε αυτός με την παρέα του, ξέρεις, εκεί Ολυμπιακοί, γιατί ήμασταν στην Ξηφασκία, ας πούμε, στο παλιό της Ξηφασκίας. Ναι. Αυτοί δεν μπορούσαν να βρουν στόχο στα 5 μέτρα, ρε. Θέλουν να βάλουν και γκολ. Δεν μπορούσαν να βρουν στα 5 μέτρα, έχω βιντάκια εδώ και φωτογραφίες, δεν μπορούσαν στα 5 μέτρα να ρίξουν στο στόχο μέσα και θέλουν να βάλουν γκολ σε 12 μέτρα. Έτσι. Τέλος πάντων, Πασχάλη, ένα έχω να πω, ναι. Όλα δικά μας φέτος, όλα δικά μας του χρόνου, όλα δικά μας ήταν πάντα. Πήγαμε εκεί που μας ανήκει, η θέση μας ανήκει, φίλε. Γκρεμίστε μας άμα μπορείτε τώρα. Τώρα έτσι. Τώρα ελάτε να μας γκρεμίσετε. Τώρα θα μπει στο στόχαστρο αυτόν. Ελάτε να μας γκρεμίσετε. Καλό βράδυ. Μία, Πασχάλη. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Έχουμε και συνέχεια, παρακαλώ. Δυστυχώς τα νέα από το διαβαλκανικό δεν είναι ευχάριστα. Τα οποία λένε... Ο Πάκιν κινδυνεύει με μεγάλη τιμωρία. Οπα. Ο Κούρτης νιώθει λύκους μετά το τρομοκρατικό χτύπημα που δέχτηκε. Ναι. Και το άνανδρο χτύπημα που δέχτηκε από το Ζαμπά. Το λεωφορείο του Ολυμπιακού δηλαδή είναι εκεί, έτσι. Βεβαίως, όλη η αποστολή είναι εκεί. Ναι. Το γιατρός έχει βγάλει ανακοινωθέν ότι οι ήλικοι προέρχονται από το τεράστιο χτύπημα που δέχτηκε από το Ζαμπά. Ναι. Και πολύ φοβάμαι ότι ο ΠΑΟΚ θα τιμωρηθεί με μείον 10 βαθμούς και κινδυνεύουμε να χάσουμε το ποτάσμα το... του 2024. Ναι. Καλή συνέχεια, παλικάρια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση από το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι. Ναι. Ο Νίκος. Γεια σου, Νίκο. Από Wolfsburg, από χθες. Καλώς το να, καλώς το να. Πάει φωνή. Δεν θα πάει. Σήμερα έζησε κάτι πολύ ωραίο. Θα πω 35 χρόνια. Τελευταία φορά είδα το πρωτάθλημα, ήμουνα 10 χρονών. Τώρα θα κλείσουμε τα 45 και θα δούμε πρωτάθλημα. Μεγάλη συγκίνηση για το λαό του ΠΑΟΚ και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτά τα παιδιά που δείξαν χαρακτήρα σήμερα. Σήμερα πιστεύω ήταν το μεγαλύτερο στοίχημά τους. Ήταν το μεγαλύτερο στοίχημά τους ήταν αυτό. Ορίστε. Ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα και για τους παίκτες. Το έπρεπε, το είχαν, το αχ, το είχαν από πέρα. Είχε πάθος η ομάδα, ήταν ρολόι καλοκορδισμένο, όπως έπρεπε να παίξει. Ήτανε, το μεγάλο το ατού ήταν που κράτησε ο Ιβάν όλο τον κορμό. Mm. Αυτοί οι παίκτες ήταν συνονοημένοι, ξέρανε, ο ένας αγωνιζόταν, έκλεινε τις τρύπες του αλνού. Αελοκάλυψη. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Καλός ήταν ο Πάοκ, ήταν καλός. Καλό προπονητή. Όλοι και οι παίκτες είναι καλοί, αλλά η επόμενη μέρα είναι πιο δύσκολη από την προηγούμενη. Και αυτό το ξέρει ο κόσμος όλος, έτσι. Θες και παίκτες, θες πολλά πράγματα. Πάντα. Για να πας εκεί που θες και για να διατηρηθείς κιόλας, έτσι. Έτσι. Τώρα έτσι. Πρέπει να αποδείξεις ότι. Βέβαια. Αυτά που τα η επανάληψη. Βέβαια. Άνα, μπράβο. Καλό βράδυ. Πολύ σωστά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά. Χαιρετίσματα στην ασπρόμαυρη αγελαδοχώρα της Ευρώπης. Και στο φίλο μου τον Ιωάννη και στον Ηλία. Παρακαλώ. Έλα, Πασχάλη. Έλα. Καλησπέρα, Τέο Βερολίνο. Καλώς τον Τέο, ρε, καλώς τον Τέο. Τι
ευτυχία να είσαι φίλε σήμερα. Νιώσα με ευτυχία μετά από τόσα χρόνια. Δεν μου λες, Τέο, εκεί το έβλεπες μόνος σου ή με κόσμο? Στο μαγαζί το έβλεπα μόνος μου, δούλευα σήμερα. Χθες ήρθα από την Ελλάδα, φίλε, άσε, έχω σκάσει να πω. Χθες ήμουν εκεί. Α, εδώ ήσουν χθες. Ναι, αλλά... Και σήμερα πήγες εκεί. Και σήμερα πήγες Γερμανία. Σχολείο το παιδί ρε, αύριο, δεν προλάβαινα ρε, να γυρίσω. Ρε. Είχα το παιδί μαζί, ρε. Μάλιστα. Λοιπόν, δικαίωση, φίλε, τίποτα άλλο. Ναι. Δικαίωση, εγώ νιώθω δικαιωμένος. Εντάξει, εμείς τουλάχιστον δύο πρωταθλήματα είδαμε, να πάρουμε και το τρίτο. Έπρεπε να το πάρουμε από πέρυσι. Προσκύνησαν. Θυμήθηκα τον ΠΑΟΚ που ζούσαμε εμείς τα παλιά. Ναι. Ήρθαν μέσα στην Τούμπα και προσκυνήσανε. Χεσμένοι, μπήκαν χεσμένοι. Ο Ολυμπιακός έτσι ερχόταν 23 χρόνια ολόκληρο. Έτσι. Λοιπόν, παραδέχτηκαν. Όταν ο Ολυμπιακοί παραδέχονται ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα που είχε παραδείξει. Δεν μπορεί να. Κοιτάξτε, η εικόνα μιλάει τώρα. Δεν είναι. Τι έτσι, επί ψέματα σε πει. Δηλαδή... Έχω τώρα μηνύματα και από Ολυμπιακούς και από φίλους μου, ρε παιδί μου, οι οποίοι το... σου λέει δεν ήμασταν πουθενά. Τελειώσαμε. Όποιος αγαπάει το ποδόσφαιρο και βλέπει μπάλα. Έτσι. Να δέχεσαι την ανωτερότητα του αντιπάλου πάντα. Ακριβώς. Δηλαδή, τι να πούμε. Εγώ και το ντάμπ δικό μας είναι. Βλέπω και το κύπελο να παίρνουμε. Και να ξεκινάει αυτοκρατορία, φίλε. Αυτοκρατορία. Εντάξει. Βλέπω να το παίρνουμε για πολλά χρόνια. Έγινε, ας το πάρουμε του χρόνου και βλέπουμε τα επόμενα χρόνια. Καλό βράδυ, Τέο. Έγινε, Πασχάλη. Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Πασχάλη. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Άκου να σου πω, αδερφέ, έχω να κάνω μια καταγγελία τρομερή. Για πες. Θέλω να καταγγείλω τον Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μπράβο. Είμαστε στο δρόμο της επιστροφής από Ελασσόνα. 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 Ναι. Τα παλιά σύνορα της χώρας, έτσι. Ναι, ΠΑΟΚΑΡΑ Ελασσόνα. Μπράβο. Λοιπόν, είχαμε ακούσει εμείς ότι θα παίξαμε με την Μπαρτσελόνα της Ελλάδος. Αμάν. Και στο ημίχρονο την Μπαρτσελόνα την είχαμε 2-0. Μας κοροϊδεύσαν. Θα καταθέσετε αγωγές, μηνύσεις, τι προβλέπετε? Τι θα κάνουμε ρε Πασχάλη, κάτσε λίγο, είναι σοβαρά τα πράγματα αυτά. Είναι, γι' αυτό λέω, τι, πώς, τι θα γίνει. Πώς ποια το... Μπαρτσελόνα τώρα. Να, με τα ασπρόμαυρα. 300 χιλιόμετρα πάνε έλα για να δούμε την Μπαρτσελόνα και μας κατεβάζουν στο γήπεδο Ολυμπιακό. Φέρτε το γιατρό, πρωτάθλημα και κυπέλλο στο πυρχό το λευκό. Βάζει το γιατρό. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά, καλά. Κύπελο, καλό δρόμο, παιδιά. Καλό δρόμο. Κομψό, επιστρέφουμε άμεσα. Τσουμπάκουμ, στρώνει στον Μπίσασβαρ. Ο Πάουκ έχει χώρα από την άλλη πλευρά. Ανεβαίνει ο Καντουρί, ανεβαίνει το Βιερίνια. Φορτώνει την περιοχή του Σαβ. Βιερίνια συγκρίνει, σουτάρει, κοντράρει. Ου, ο ΠΑΟΚ καλωσορίζει τον Ολυμπιακό με ένα τεμάχιο από το Πόρτο. Μην φύγετε, μην φύγετε. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0. Μόλις το δεύτερο λεπτό με μια βίδα από το Πόρτο. Με το καλημέρα καλωσορίζει τον Ολυμπιακό. Καλώς ήρθατε στην Τούμπα. Καλώς ήρθατε στους πραγματικούς πρωταθλητές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 από το τρίτο λεπτό με την οβίδα του Αντελίνο Βιερίνια. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε κανονικά. Αυτό ήταν κατά συρροή σε όλο ακριβώς και αδιακρίτως. Έτσι με πάω πρωταθλητή. Εντάξει, τυπικά περιμένουμε άλλα 6 παιχνίδια. Μπορεί να γίνουν και στα 5 παιχνίδια γιατί μπορεί. Για να δούμε πόσα γκολ έβαλε ο Θρύλος. Έφαγε 3! Σκασμός! Σκασμός και σκασμός, αυτό είναι πραγματικότητα λοιπόν. 23 10 90 90 90 955 και ενώ το μήνυμα στο 54-3. 40 και στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. 964 λέει, επειδή καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να έχετε τα σημερινά συνθήματα, παίξτε αν γίνεται την Φιλαδέλφια. Τα σημερινά παίζουμε ρε φίλε τώρα, μην πάτε, έχουμε καιρό να τα κάνουμε αυτά. Φιλαδέλφια και τα νοσοκομεία, αυτά εδώ είναι εντάξει, μην πάμε τώρα το... Έχουμε. Καλησπέρα Καμόρα. Βλέπω το έπλουτο Ιβάν να γεμίζει τρόπαια και να δικαιώνεται. Αν μπορείς για το τραγούδι του Παρίδη, θα το βάλουμε και αυτό.
Όλα τα χατήρια γίνονται εδώ. Πασχάλη, τελικά η πηγή του κακού είναι ο κύριος Τσίπρας. Από την ημέρα που εκλέχθηκε, μπήκαμε σε capital control, ξεπουλήσαμε αεροδρόμια, λιμάνια, χαρίσαμε τη Μακεδονία και ο ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάθλημα. Go back, κύριε Τσίπρα, go back. Καλό, έξυπνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κύριε Λελίδη. Πάμε, παρακαλώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, κλείστε το ραδιόφωνο, σας παρακαλώ. Ναι, ναι, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ. Έχω ζήσει χαρές και πίκρες με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Οι στιγμές που όμως μου φέρανε έτσι εφορία και χαρά και ευτυχία είναι τρεις. Mm-hmm. Μία το πρωτάθλημα την δεκαετία του 80. Το 85, ναι. Η δεύτερη είναι όταν ήμουν πιτσιρικάς και χωρούσα ανάμεσα στα κάγκελα και υπήρχαν ακόμα οι ανάπηροι πολέμου, δεύτερου παγκοσμίου πολέμου στην ένα με τα μπλε εκείνα τα μαξίδια και χωρούσα για να δω τον Μαραντόνα. Mm-hmm. Και η τρίτη η σημερινή στο γήπεδο. Ένα πράγμα που με στεναχωρεί όμως, ναι, και με λυπεί είναι ότι αμώ το κρίμα που δεν είχε ο Βιερίνη άλλα 3-4 χρόνια μπροστά του. Είναι μεγάλος ηγέτης και μεγάλος πληθυσμός. Ήρθε στη Δύση. Εντάξει, να σου πω κάτι, έκανε ένα πέρασμα στον ΠΑΟΚ. Φυσικά δεν ήταν ο ΠΑΟΚ έτσι όπως ήταν τώρα. Και... είναι ηγέτης. Εντάξει, είναι όπως και να έχει. Εντάξει, είναι ο πιο παλιός παίκτης. Είναι παιχταράς, είναι ηγέτης και είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έχει ξελασπώσει πολλές φορές. Τα γκολ του είναι καθοριστικά. Ναι, τα γκολ του είναι καθοριστικά. Μόνο. Το άνθρωπο είναι φαντασία. Μάλιστα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Γεια χαρά. Τι έχουμε. Τι έχουμε. Δεν ακούω, Γιάννη. Πετρωτός. Κωνσταντίνος Πετρωτός, συγγνώμη λίγο από τις γράμμες. Κωνσταντίνος Πετρωτός, ορίστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, μεταφέρουμε μια δήλωση του Ιβάν Σαββίδη. Βεβαίως. Η οποία μας δόθηκε πριν από λίγο από το γραφείο τύπου της ομάδας. Μάλιστα. Δηλώνει λοιπόν ο μεγαλομέτωχος και ο πρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα, τον κόσμο, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της για την ψυχραιμία εντός και εκτός γηπέδου. Ήταν όλα άψογα και τους ευχαριστώ. Αυτό δηλώνει ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος ήταν περιχαρής για αυτό το οποίο έζησε, για αυτή τη μοναδική εμπειρία. Mm-hmm. Και το βασικότερο είναι ότι δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να βρει την παραμικρή αφορμή για να χαλάσει το πάρτι του ΠΑΟΚ. Πήγα να το κάνουν ο Σισε με τον Τωροσίδη στο φινάλο, αλλά λειτουργήσε πολύ έξυπνα και ο Βιερίνια και τα υπόλοιπα στελέχη του δικεφάλου και πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς να γίνει το παραμικρό Πασχάλι. Να σου πω ότι ήταν πολύ πικραμένος ο Βαγγέλης Μαρινάκης, τον έβλεπες, ενώ είχε μπει στο πούλμαν της αποστολής του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Και καθόταν δίπλα από τον οδηγό όρθιος μέχρι να μπουν όλα τα μέρη και να αποχωρήσουν. Και λίγο πιο πίσω περίμενε και το πούλμαν του ΠΑΟΚ, γιατί έτσι έλεγε η αστυνομία, ότι πρέπει να φύγει πρώτα το πούλμαν του Ολυμπιακού και μετά του ΠΑΟΚ. Και όταν έφυγε, σωστό. Και όταν έφυγε, αποθεώθηκε η αποστολή, υπό τις αιχμές του ΠΑΟΚ, σ' αγαπώ, και να πει θα σ' ακολουθώ. Mm-hmm. Πήγαν οι παίκτες και αναχώρησαν για το Μακεδονία Παλάτι για να πάρουν τα αυτοκίνητά τους και να πάνε στα σπίτια τους. Αυτά ως ρεπορτάζ μετά το φινάλε. Δεν ξέρω αν σου έχουν μεταφερθεί και εικόνες έτσι πανηγυρικές. Ο Ζαμπά που βγήκε με ένα ηχείο MP3 στα χέρια του και έπαιζε βραζιλιάνικα. Ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος πατούρισε την κόρνα του οδηγού στο πούλμαν και έκανε κλίμα. Γενικώς νομίζω ότι ήταν εξαιρετικό το κλίμα. Και αυτό που μπορώ να σου πω, Πασχάλη, είναι ότι έχουν πάθει πλάκα και πολλοί άνθρωποι που είναι γύρω από τον Ολυμπιακό εκεί πέρα που στο τέλος στήσαν κάποια πηγαδάκια με την ποιότητα των νεαρών του ΠΑΟΚ. Γιατί βλέπουν, ας πούμε, τον Ζαμπά, ο οποίος έκανε ένα τρελό πάρτι στο πρώτο μήχρονο απέναντι στον Κούτρι. Ναι. Βλέπουν τον Ακπομ και αντιλαμβάνονται ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει μόνο παρόν, αλλά έχει και πολύ μέλλον μπροστά του. Και αυτό είναι που δημιουργεί και ανησυχία για το κατά πόσο μπορούν να επανέλθουν γρήγορα. Γιατί κάποιοι λένε ότι είναι μια εξαίρεση το φετινό. Εγώ νομίζω ότι ουσιαστικά είναι η αρχή, η απαρχή μιας περιόδου που ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του ελληνικού ποδόσφαιρου και όχι μόνο έτσι. Μάλιστα. Γιατί ουσιαστικά το μεγάλο μπάμο ΠΑΟΚ θα το κάνει μόλις πίσω στο μέλλον της Champions League. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Πετρωτό. Να σε καλά, Κωνσταντίνο. Να σε καλά, εδώ είμαστε. Αν έχουμε άλλο ρεπορτάζ. Έτσι, ο Ιβάν Σαββίδης, μήνυμά του, ευχαριστεί όλους και όλες σας που σταθήκατε δίπλα στην ομάδα για το τρίτο πρωτάθλημα. Κανονικά είναι το τέταρτο. Α, τέλος πάντων. Δε ιστόλας. Τα έχουμε πει αυτά. Συνεχίζουμε. Πάμε, παρακαλώ. Ναι, για χαρά. Για χαρά. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, ναι. Από Πειραιά σας φέρνω, παιδιά. Ολυμπιακός είμαι. Για χαρά. Δίκαια κερδίσατε. Εντάξει. Mm-hmm. Τώρα έβλεπα τις φάσεις γιατί το ψηλεύω από το παιχνίδι μέσα από το ίντερνετ και αυτά. Ναι. Εντάξει, μπορούσε να δώσει μια κόκκινη στο Σακχόφ. Εκεί τη δεύτερη κίτρινη λες. Ναι, και ήταν και νωρίς από τη είδα, ήταν στις αρχές του ημιχρόνου, mm-hmm. στο 50. Mm-hmm. Εντάξει, ήταν για κόκκινη κάρτα αυτό. Πάντως δεν το εξετάζω, επαναλαμβάνω, δίκαια κερδίσατε, έτσι. Mm-hmm. Άξιος πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ. Άξιος πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός. Μου άρεσε, παιδιά, και να σας πω κάτι.
ρίχνετε την ποιότητά σας σαν ομάδα. Δεν μου άρεσε όταν πήγε να μπει μέσα η αποστολή που ήταν 50 άτομα και έπρεπε να περάσουν οι αθλητές μέσα από έναν κόσμο, από έναν όχλο. Έτσι. Mm-hmm. Δεν σας επιτρέπει αυτό ούτε την ιστορία σας, ούτε την αξία σαν ομάδα, ούτε τον κόσμο σας. Έχω έρθει και έχω μείνει Θεσσαλονίκη σαν φοιτητής. Με παίρνανε μάλιστα οι παοξίδες και πηγαίναμε και στο Παλέντε Σπορ και στην Τούμπα. Mm-hmm. Έχω έρθει και στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό. Ξέρω τι σημαίνει Τούμπα, ήταν η πρώτη χρονιά που ανεβήκαμε πάνω. Παρακαλάγαμε να χάσουμε για να βγούμε ζωντανοί. Εντάξει, αυτά γίνονται. Απλά σας λέω ότι και πάλι δίκαια κερδίσατε, αλλά θα πρέπει λίγο αυτά να τα φτιάξετε, γιατί σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, αν γινόταν αυτό να πάει να μπει, ξέρω εγώ, η αποστολή της ξένης ομάδας μέσα και να παίρναγε από έναν όχλο για αυτά, μπορεί και το παιχνίδι να μην άρχιζε. Είπαμε, έτσι. Στην Ελλάδα βρίσκεσαι, αυτό δεν θα το λες μόνος. Ναι, εντάξει, ναι, βρισκόμαστε στην Ελλάδα, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ έχει έρθει πολλές φορές στο Καρεσκάκι, έχει πάρει και διπλά και στη Ριζούπολη και σε τελικό κυπέλλου, δεν νόμιζε να αντιμετώπισε τέτοιες καταστάσεις. Εντάξει, έχουμε, εκεί πέρα γνώρισε ο ΠΑΟΚ άλλες καταστάσεις. Τώρα εντάξει, δεν θα μπούμε στη λεπτομέρεια αυτή τώρα να αφήσουμε εντάξει, το ποδόσφαιρο να αναφερθούμε. Εντάξει, το ποδόσφαιρο κέρδισε σήμερα. Εντάξει, είναι η χρονιά σας. Ναι. Πιστεύω έτσι. Να σας θέλω σε ένα διπλό παιχνίδι. Δεν σας θέλω σε τελικό κυπέλλο. Θέλω διπλό παιχνίδι. Θες δηλαδή και εδώ και εκεί. Πολύ καλή ομάδα. Μάλιστα, ωραία. Και εγώ το θέλω. Ναι, δεν θέλω τελικό. Το γκολ στο δεύτερο λεπτό, αυτό τα είπε όλα. Μόλις φάγαμε τον γκολ, λέω χάσαμε κατευθείαν. Δεν μπορείς να το γυρίσεις, είναι δύσκολο. Γιατί πηγαίνατε και για δύο αποτελέσματα. Εντάξει, χαρείτε το. Μάλιστα. Και σε θέλω σε διπλά παιχνίδια στο κύπελο και στο τελικό ότι θέλω την ΑΕΚ. Έτσι εσύ. Ναι. Και εγώ θέλω την ΑΕΚ. Και εσύ θες, αλλά περάσει. Πρέπει να. Για να δούμε ποιος θα περάσει. Καλό βράδυ. Για να δούμε ποιος θα περάσει. Να είσαι καλά. Και πάλι χάρη εδώ και να είστε καλά. Ευχαριστούμε φίλε. Ευχαριστούμε να είσαι καλά. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ορίστε. Εγώ είμαι. Εσείς είστε. Είμαι ο Θοδωρής από το Λος Άντζελες. Καλώς το Θόδωρο. Είμαι Ολυμπιακός από την Τρίπολη. Έγινα Ολυμπιακός το 1959, είμαι 73 χρονών, έχω 48 χρόνια στην ξενιτιά. Και δεν έχεις σκοπό να έρθεις κύριε Θόδωρε πίσω, ε? Μακάρι να μπορούσα. Μάλιστα. Σας πήρα να σας συγχαρώ για την νίκη σας, η οποία ήταν καταπληκτική και πρέπει να την γλεντήσετε. Διότι ήταν μια μεγάλη νίκη. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ρε παιδιά. Όπως δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία και Νότια Μακεδονία, δεν υπάρχει Βόρεια Ελλάδα και Νότια Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μία. Να μην μας φέρνουν σε αυτό το σημείο, ρε παιδιά. Πρέπει να είμαστε αγαπημένοι όλοι. Μάλιστα. Καλά. Αν δεν υπάρχει Ολυμπιακός, δεν υπάρχει ΠΑΟ. Και αν δεν υπάρχει ΠΑΟ, δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Πρέπει να έχουμε συναγωνισμό σε μετριοφροσύνη. Να μην χωριστούμε. Παρακαλώ πολύ. Μάλιστα. Κύριε Θόδωρε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εσείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να δώσετε αυτό το στίγμα σας, παρακαλώ. Εμείς το δίνουμε, ποιος μας ακούει, δεν είναι το θέμα. Το δείτε, Βόρεια δίνεται. Μακεδονία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, το έχουμε πει. Ούτε υπάρχει Βόρεια. Ναι, αύριο μεθαύριο, κύριε Θόδωρε, θα είναι ρατσιστικό όμως και θα μπορεί να δημιουργεί αλυτρωτικές παρερμηνείς και να έχουμε άλλα θέματα. Να ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, πώς θα γίνει. Μερικοί οπαδοί πρέπει να τους φέρνουμε σε ένα σημείο να βάζουν λίγο φρένο. Μάλιστα. Και εσείς είσαστε που θα βάλετε το φρένο. Εσείς που έχετε το μικρόφωνο και εγώ που μιλάω τώρα. Και οι δυο μας έχουμε το μικρόφωνο. Να είστε καλά κύριε Θόδωρε. Ευχαριστώ πολύ. Να γλεντήσετε την νίκη σας γιατί ήταν άξια. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Καλησπέρα σύντροφε. Καλώς στο σύντροφο. Γιατί γελάτε. Γιατί σύντροφο. Γελάει ο Λελίδης βασικά που σε ακούει γι' αυτό. Γιατί δεν είπα κάτι κακό. Ναι. Είπα ναι. Απλά εκφράζω τα συναισθήματά μου τα οποία βγαίνουν από το στόμα μου ναι. Και βγαίνει η λέξη σύντροφε. Γιατί πιστεύω στη συντροφικότητα και αν δεν ήταν ο Τσίπρας, ο ΠΑΟΚ αποκλείεται να έπαιρνε πρωτάθλημα. Χάρη στην... Θεωρείς δηλαδή ότι ο Τσίπρας δίνει το πρωτάθλημα ας πούμε στον ΕΠΑ. Ο Τσίπρας εφεύγωσε τους νόμους, ναι. 50-50 όλα τα πρωταθλήματα. Α, με ξένους διαιτητές. Με ξένους βεβαίως. Mm-hmm. Γιατί αξιοπιστία του ποδοσφαίρου. Ναι. Αυτό το μέτρο γιατί δεν έγινε πέρσι και πρόπερσι. Έκατσε κάτω, σκέφτηκε με τον Βασιλιά, τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τα βάλαν κάτω και ήταν τι συμφέρει για το ελληνικό πρωτάθλημα mm-hmm. να φέρουμε στα ντέρμπι ξένους διαιτητές. Το πράξανε και ορίσε το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Άρα πρέπει φίλαθροι όλοι του ΠΑΟΚ σε επερχόμενες εκλογές
μόνο κούκι να ψηφίσουν Τσίπρα. Μάλιστα. Άρα... Διότι το πρωτάθλημα δεν ήταν ο Τσίπρας. Να εφαρμόσει αυτούς τους νόμους, τους σκληρούς, τους αλλά δίκαιους νόμους, δεν θα βλέπαμε πρωτάθλημα στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Άρα Τσίπρα θα λέμε και θα ευγνωμονούμε τον Θεό. Αυτά κύριε Πασχάλη μου. Ευχαριστώ σύντροφε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Να υπενθυμίσω το φίλο που πήρα από τον Πειραιά κάτω από την Αθήνα. Αυτό με το μπούγιο που υπήρχε στον κόσμο, όπως μας επισημαίνει και εδώ και ο φίλος ο Γιάννης, ο οποίος πρέπει να το θυμίσω τη Ριζούπολη. Εικόνες της Ριζούπολης υπάρχουν φίλο Ολυμπιακέ. Ο πρώτος που θα έπρεπε να το καθαρίσει, και μπράβο στον Ολυμπιακό που το έχει καταφέρει να μην συμβαίνει, ας πούμε, ακόμα εκεί, ίσως γιατί δεν υπάρχει Παναθηναϊκός τώρα, αλλά με τι να υπάρχει ΑΕΚ στη θέση του Παναθηναϊκού. Ήταν δεδομένο ότι 1-1,5 χιλιόμετρο πριν φτάσει η αποστολή του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω αν τα έχετε δει τα βίντεο, μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν στη Ριζούπολη. Βέβαια, με αποκορύφωμα αυτό που γινόταν μέσα στο γήπεδο και όλα αυτά. Φυσικά ανήκουν στο παρελθόν, αλλά αυτά είναι ιστορία, είναι παραδείγματα προς αποφυγή. Και σε ένα γήπεδο το οποίο δεν έγινε τίποτα, ευτυχώς με την ψυχραιμία Βιερίνια και όχι μόνο, τέλειωσε το παιχνίδι όπως ξεκίνησε. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Δεν θα το θυμάται κανένας. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, εγώ είμαι. Γεια σας εσείς είστε, ναι. Δήμος από Μπότσαρη. Καλώς το να. Καταρχήν θέλω να πω συγχαρητήρια στην αρχηγάρα μας, τον Βαντελίνο, που και πέρυσι και φέτος έδειξε τι μεγάλος παιχταράς είναι. Από εκεί και μετά, στο κόσμο και σε όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τα συγχαρητήρια, ναι, για το πρωτάθλημα που πήρανε. Και θέλω να πω ότι εσείς, να σας κάνω μια ερώτηση, τι σκορ θα προτιμούσατε, 2-0 ή 3-1? Γιατί, από ποια άποψη? Εγώ 2-0. Την άποψη των αριθμών. Δηλαδή εγώ έβγαινα την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, και έλεγα ότι με το 1-0 και το 2-0 δεν είμαι ικανοποιημένος. Α, θέλω ένα 3, πολλά γκολ. Θέλω ένα 3-0 από πέρυσι. Ναι. Επειδή σου έχω τα αποθυμένα. Α, εντάξει. Και ευχαριστώ τους παίχτες. Ναι, το ρίξαν το τρίβαλο, εντάξει. Ευχαριστώ τους παίχτες, ναι, ευχαριστώ τους παίχτες, ναι, που φέρανε το 3. Έτσι. Το 3-1. Καλό βράδυ, να είστε καλά, να είστε καλά, Δήμο. Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Άμα αφήσεις ακόμα 3-4 φορές τον Γιαγκούλα για το μάτς, μας βλέπω ή να πέφτουμε στην πρέζα όλοι μαζί ή να ψηφίσουμε Τσίπρα και να φουντάρουμε. Δεν ξέρω, διάλεξε Γιάννη, διάλεξε. Παρακαλώ. Ορίστε. Καλησπέρα, Μοντάλη. Καλησπέρα, κλείσε ραδιόφωνο. Μας γίνεις από την Αστρόμο, βρε Αριδέα. Καλώς την Αριδέα μας. Μυρίζουμε από τον ναό. Μπράβο. Πολύ δεν έχουμε. Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Προσοχή στο δρόμο. Οροπηδούσαμε 90 λεπτά, 4. Μείνανε 9 τελικοί για να το σηκώσουμε. Πάκου πάνω απ' όλα και τα υπόλοιπα άσε. Ευχαριστημένοι, έτσι. Ευχαριστημένοι. Τώρα ο δρόμος επιστροφής είναι πάντα μετά από ένα πρωτάθλημα. Το χάσαμε την Αριδέα, τη χάσαμε. Παρακαλώ. Ορίστε. Καλημέρα, Πασχάλη. Καλημέρα. Στην ακροατές μας. Καλημέρα. Από Ασπρόμαυρη Μελβούρνη τηλεφωνώ. Ω, πανά και η Μελβούρνη μας. Μάλιστα. Δεν γινόταν. Βέβαια, ρε φίλε. Από τη Σαρακοστή. Έτσι, 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 έτσι. Λοιπόν, εγώ απλά ανησυχώ και ελπίζω κάτι φίλοι εντός εισαγωγικών που ήταν πάνω σε ένα σινεφάκι να μην πέσαν από πολύ ψηλά. Σε χτυπήσαν οι καημένοι. Γιατί παίζαν την καλύτερη μπάλα και είχαν την καλύτερη ομάδα. Κατάλαβε. Κοιτάξτε, να σου πω. Απευθύνονται στο δικό τους target group, ρε παιδί μου, στους δικούς τους οπαδούς. Κερδίσαν κάποιον Πανιόνιο, κερδίσαν κάποιες ομάδες, ας πούμε. Έδειξε μια καλή συμπεριφορά ο Ολυμπιακός τώρα τελευταία. Εντάξει, τι θα πούν, τι θα λέγανε, ερχόμαστε να χάσουμε, ερχόμαστε να παραδοθούμε, δεν παίζουμε καλά. Άλλα τα κιλά τα δικά μας, τα κάκαλα και άλλα τα δικά τους. Εντάξει, ξυπακούεται, είπαμε. Αυτά το βλέπεις μέσα στο γήπεδο. Έτσι, έτσι, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα θα ευχηθώ και σε κάτι άλλους που είναι σε ένα συννεφάκι επάνω, μην πέσουν πολύ άσχημα σε κάνα δύο εβδομάδες και χτυπήσουνε. Δύο εβδομάδες. Γιατί στο ακούω και αυτούς ξαναβγάλανε, βγάλανε φωνή κάποιοι εδώ, συμπολίτες, ξέρεις. Και... Α, έρχεται και το διπλό, Άρης. Ναι, ναι.
Ναι. Ο Βαραγιάννης θα λέει αυτά, ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να ακούει ο Βαραγιάννης, μπορεί να τον πήρε ο ύπνος, μπορεί να τα κλείσει όλα για να πάει να κοιμηθεί. Το μόνο πράγμα που θα τον ρωτούσε αυτή τη στιγμή θα είναι πατώνεις. Αν πατώνεις Κώστα, πάρε τηλέφωνο, γύρνα πίσω ή στο τηλεφώνα. Κάνε κάτι ρε φίλε. Δεν ξέρω, θα τα ακούσει την ευθύνη. Εγώ νομίζω ότι εφαρμόζει την τακτική του Οδυσσέα. Μάλλον έβαλε κερί στα αυτιά τώρα αυτό. Θα λέμε καλημέρα. Καλημέρα. Να είσαι καλά, Παρακαλώ. Μην πειράζεται Παραγέννη. Ορίστε. Καλησπέρα Πασχάλη. Καλώς ήταν. Ο Περικλής. Γεια σου Περί, για χαρά. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω, αλλά σε ακούω κάθε βράδυ. Να σε καλά, Περί. Πασχάλη, κάποτε λέγανε οι Ολυμπιακοί, κάντε ομάδα να μας κερδίσετε. Έτσι. Κάναμε ομάδα και τους κερδίσαμε, εντάξει. Κοίταξε, το αποδέχονται και το παραδέχονται, έτσι δεν είναι δεν υπάρχει περίπτωση να μην το αποδεχθούν, διότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα, τους κάναμε. Τέλος πάντων, εγώ θυμήθηκα αυτό τον καιρό, επειδή το 1965-66 ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό 3-2. Λοιπόν, ήμουνα στο γήπεδο μέσα, γιατί εγώ πήγα να ανελιπώ στα γήπεδα. Τώρα έχω να πάω 20 χρόνια. Αλλά τον παρακολουθώ με την όβα που έχω βάλει σπίτι, παρακολουθώ. Δεν μπορώ γιατί έχω και την καρδιά, ξέρω. Τέλος πάντων, έχω προβλήματα, δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο. Το 1965-66 περίοδος είχαμε κερδίσει 3-2 όπως είπα και τότε συνέπεσε να είναι πάλι τέτοια εποχή, ήταν τριώδιο, άνοιγε το τριώδιο, ερχόταν όπως έρχεται και τώρα, έτσι. Για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, με τον Πασχάλη Καμόρα, στο Αθλητικό Μετρόπολης. Υπάρχει στην Ελλάδα ομαδάρα δοξασμένη και με δάφνες στολισμένη που τα 11 παιδιά μας τα έχουμε όλοι στην καρδιά μας. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναπεί. Ατσαλώνουν την ψυχή μας οι χιλιάδες οπαδοί μας, γιατί τέτοια ενδεκάδα δεν υπάρχει σ' άλλη ομάδα. Του Μπάκουμ στρώνει στον Μπίσασβαρ. Ο ΠΑΟΚ έχει χώρα από την άλλη πλευρά. Ανεβαίνει ο Καντουρί, ανεβαίνει και ο Βιερίνια. Φορτώνει την περιοχή του Σαφ. Βιερίνια συγκρίνει, σουτάρει, κοντράρει. Ου! Ο ΠΑΟΚ καλωσορίζει τον Ολυμπιακό με ένα τεμάχιο από το Πόρτο. Μην φύγετε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0, μόλις το δεύτερο λεπτό, με μια βίδα από το Πόρτο. Με το καλημέρα, καλωσορίζει τον Ολυμπιακό. Καλώς ήρθατε στην Τούμπα, καλώς ήρθατε στους πραγματικούς πρωταθλητές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 από το τρίτο λεπτό,
με την οβίδα του Αντελίνο Βιερίνια. Και στο μάτι θα τους πούμε. Ο Γιάννας θα πείσε τώρα. Ανεβαίνει ο Ζαμπά, του δίνει την μπάλα. Ένας εναντίον ενός. Ζαμπά με τίποτα το κούτρι, θα κάνει την μπουκά. Ανεβαίνει και ο Μάτος. Και ο Μάτος. Βγάζει τη σέντρα, έξι μπλαφάντο. Κορ! Τζέκο! 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 Πάσα του Άκμον! Τζέκο Πίσεσμαν! 2-0! Νάτι! Νάτι! Οι πρωταθλητές! Και τα καρούλια! Και τα καρούλια μέσα! Και τα καρούλια μέσα από τον Τζέκο! Από τον Ελμάκο! Μπήκε με την μπάλα μέσα, έβαλε και τα καρούλια μέσα και ο ΠΑΟΚ αρχίζει να ταπεινώνει το ψέμα του Ολυμπιακού. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 20 λεπτό, 2-0 φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Με τον Πίσεσβαρ να παίρνει μέσα με την μπάλα πριν συμπληρωθούν 20 λεπτά, ο ΠΑΟΚ βάζει στα δίχτυα τον Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 2-0. ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. Απκομ θα τσιμπήσει την μπάλα και φεύγει τα τέτ. Απκομ θα δέσει και γκολ. Τσούπα, 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 γκολ. Γκολ, 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 γκολ. Ο ΠΑΟΚ ταπεινώνει. Ο ΠΑΟΚ καθυλώνει. Ο ΠΑΟΚ βάζει για τα καλά στην πανέμορφη τούρτα του σήμερα ένα κερασάκι μαγικό. Τσούμπα Ακπομ φίλες και φίλοι και 3-0. Το ψέμα του Ολυμπιακού καθυλώνεται και θα γυρίσει άπραγος στον Πειραιά. Ο ΠΑΟΚ κάνει πλάκα, ο ΠΑΟΚ ζωγραφίζει. Ο ΠΑΟΚ, το ξαναλέμε, καθυλώνει τους ερυθρόλευκους και τους αφήνει να πέφτουν από το συννεφάκι τους. Κι όλοι οι αντίπαλοι μας τρέμουνε την δύναμή μας. Και γι' αυτό θα ακούνε τούμπα και θα κάνουν όλοι. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, ξανά ζωντανά μαζί σας. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Να ανοίξουμε και τα σγραμμάς κατά τα σγραφάς, Γιάννη, εδώ. Έτσι, η ώρα των πρωταθλητών θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε κάπως έτσι. Για όποιον θέλει να επικοινωνήσει εδώ, να μας μεταφέρει την άβρα του, την χαρά του, τα συναισθήματά του. Είμαστε εδώ, 2310-90-90-90, είναι στην διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Τρόποι επικοινωνίας οι οποίοι έχετε επιλέξει ήδη είναι 955 και ενώ το μήνυμα στο 54340, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5, και εκεί μπορείτε βέβαια να στέλνετε τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας ψιλοχαμός και στο site του Μετρόπολης, γενικώς παντού. Η εφορία είναι δεδομένη. Μετά από 35 χρόνια ο ΠΑΟΚ, τώρα δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος ο οποίος να πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει το πρωτάθλημα ή θα μπει σε κάποιες άλλες περιπέτειες. Ό,τι οι περιπέτειες ήταν να γίνουν, έχουν γίνει από πέρσι. Φέτος πλέον ο ΠΑΟΚ το πήρε δικαιότατα, θα μπορούσα να πω. Και εγώ δεν μένω στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο οποίος Ολυμπιακός φάνηκε πολύ μικρός για να εντοπίσει τον ΠΑΟΚ σε αυτή την χρονική στιγμή. Και θεωρώ ότι είναι ένα επιστέγασμα μιας προσπάθειας η οποία έχει ξεκινήσει με αρχιτέκτονα τον Λουτσέσκου. Είναι προσωπική πεποίθηση ότι Λουτσέσκου, διώξτε τον Λουτσέσκου τώρα, μπορείτε να τον πείτε αυτό, έτσι, ότι δεν κάνεις και δεν ράνεις, αλλά αυτό που βλέπετε ιδίως μετά την κοιλιά που έκανε ο ΠΑΟΚ λίγο πριν φύγει ο Πρίγιοβιτς, θυμάστε τι λέγατε και τι κάνατε και τι ράνατε. Σας λέγαμε λίγο υπομονή, δεν υπάρχει καλύτερη λύση από αυτήν την δεδομένη στιγμή, με αυτό το οποίο συμβαίνει και με αυτό το οποίο υπάρχει. Άρα δικαιωματικά πλέον στην πρώτη γραμμή και ο κύριος Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μπορεί να κάνει κοιλιά, αλλά ήταν η πιο σταθερή ομάδα και σε μια κούρσα πρωταθλήματος αυτό που μετράει είναι να μην πέσεις κάτω από το 7. Να μην πας και στο 10, δεν λέμε, αλλά θα είσαι μεταξύ του 9 και του 7. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ήταν εκεί πέρα και θεωρώ ότι οι περισσότεροι από εσάς θα συμφωνήσετε. Ευτυχώς δεν είχαμε αντεγκλήσεις, δεν είχαμε τα γνωστά καραγκιουζλίκια τα οποία υπάρχουν. Βοήθησε και ο διαιτητής. Υπήρχαν φάσεις που με Έλληνα διαιτή λέγανε. Για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, με τον Πασχάλη Καμόρα, στο Αθλητικό Μετρόπολης.
ΠΑΟΚ την ομάδα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ομαδάρα δοξασμένη και με δάφνες στολισμένη, που τα ένεκα παιδιά μας τα έχουμε όλοι στην καρδιά μας. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναπεί. Ατσαλώνουν την ψυχή μας οι χιλιάδες οπαδοί μας, γιατί τέτοια ενδεκάδα δεν υπάρχει σ' άλλη ομάδα. Του Μπάκουμ στρώνει στον Μπίσασβαρ. Ο ΠΑΟΚ έχει χώρα από την άλλη πλευρά. Ανεβαίνει ο Καντουρί, ανεβαίνει και ο Βιερίνια. Φορτώνει την περιοχή του Σαφ. Βιερίνια συγκλίνει, σουτάρει, κοντράρει. Ο ΠΑΟΚ καλωσορίζει τον Ολυμπιακό με ένα τεμάχιο από το Πόρτο. Μην φύγετε, μην φύγετε. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0. Μόλις το δεύτερο λεπτό με μια βίδα από το Πόρτο. Με το καλημέρα καλωσορίζει τον Ολυμπιακό. Καλώς ήρθατε στην Τούμπα. Καλώς ήρθατε στους πραγματικούς πρωταθλητές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 από το τρίτο λεπτό με την οβίδα του Αντελίνο Βιερίνια. Και στο μάτι θα τους μπούμε. Ο Γιάννας μου, ανεβαίνει ο Ζαμπά, του δίνει την μπάλα. Ένας εναντίον ενός. Ζαμπά με αντίπολο τον κούτρι, θα κάνει την μπουκά. Ανεβαίνει και ο Μάτος. Και ο Μάτος. Βγάζει τη σέντρα, έξω να βάλει το. Γκολ! Τζέκο! 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 Πάσα του Άκμον. Τζέκο Μπίσεσβαρ. 2-0. Νάτι, νάτι, οι πρωταθλητές. Και τα καρούλια, και τα καρούλια μέσα. Και τα καρούλια μέσα από τον Τιέγκο, από τον Ελμάγκο. Μπήκε με την μπάλα μέσα, έβαλε και τα καρούλια μέσα. Και ο ΠΑΟΚ αρχίζει να ταπεινώνει, να ταπεινώνει το ψέμα του Ολυμπιακού. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 20 λεπτό, 2-0 φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Με τον Πίστεσβαρ να μπαίνει μέσα με την μπάλα. Πριν συμπληρωθούν 20 λεπτά, ο ΠΑΟΚ βάζει στα δίχτυα τον Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-0. Τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. Απκομ θα τσιμπήσει την μπάλα και φεύγεται τα τέτ. Απκομ θα δέσει και γκολ. Τσούπα 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 γκολ. Γκολ 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 γκολ. Ο ΠΑΟΚ ταπεινώνει. Ο ΠΑΟΚ καθυλώνει. Ο ΠΑΟΚ βάζει για τα καλά στην πανέμορφη τούρτα του σήμερα ένα κερασάκι μαγικό. Τσούμπα Ακπομ φίλες και φίλοι και 3-0. Το ψέμα του Ολυμπιακού καθυλώνεται και θα γυρίσει άπραγο στον Πειραιά. Ο ΠΑΟΚ κάνει πλάκα, ο ΠΑΟΚ ζωγραφίζει. Ο ΠΑΟΚ, το ξαναλέμε, καθυλώνει τους ερυθρόλευκους και τους αφήνει να πέφτουν από το συννεφάκι τους. Κι όλοι οι αντίπαλοι μας τρέμουνε την δύναμή μας. Και γι' αυτό θα ακούνε τούμπα και θα κάνουν όλοι. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, ξανά ζωντανά μαζί σας. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Να ανοίξουμε και τα σγραμμάς κατά τα σγραφάς, Γιάννη, εδώ. Έτσι, η ώρα των πρωταθλητών θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε κάπως έτσι. Για όποιον θέλει να επικοινωνήσει εδώ, να μας μεταφέρει την άβρα του, την χαρά του, τα συναισθήματά του. Είμαστε εδώ, 2310-90-90-90. Είναι στην διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Τρόποι επικοινωνίας οι οποίοι έχετε επιλέξει ήδη είναι 955 και ενώ το μήνυμα στο 54340. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και εκεί μπορείτε βέβαια να στέλνετε τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας ψιλοχαμός και στο site του Μετρόπολης, γενικώς παντού. Η εφορία είναι δεδομένη. Μετά από 35 χρόνια ο ΠΑΟΚ, τώρα δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος ο οποίος να πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει το πρωτάθλημα ή θα μπει σε κάποιες άλλες περιπέτειες. Ό,τι οι περιπέτειες ήταν να γίνουν, έχουν γίνει από πέρσι. Φέτος πλέον ο ΠΑΟΚ το πήρε δικαιότατα, θα μπορούσα να πω.
Και εγώ δεν μένω στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο οποίος Ολυμπιακός φάνηκε πολύ μικρός για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ σε αυτή την χρονική στιγμή. Και θεωρώ ότι είναι ένα επιστέγασμα μιας προσπάθειας η οποία έχει ξεκινήσει με αρχιτέκτονα τον Λουτσέσκου. Είναι προσωπική πεποίθηση ότι Λουτσέσκου, διώξτε τον Λουτσέσκου τώρα, μπορείτε να το πείτε αυτό, έτσι, ότι δεν κάνεις και δεν ράνεις, αλλά αυτό που βλέπετε ιδίως μετά την κοιλιά που έκανε ο ΠΑΟΚ λίγο πριν φύγει ο Πρίγιοβιτς, θυμάστε τι λέγατε και τι κάνατε και τι ράνατε. Σας λέγαμε λίγο υπομονή, δεν υπάρχει καλύτερη λύση από αυτήν την δεδομένη στιγμή με αυτό το οποίο συμβαίνει και με αυτό το οποίο υπάρχει. Άρα δικαιωματικά πλέον στην πρώτη γραμμή και ο κύριος Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μπορεί να κάνει κοιλιά, αλλά ήταν η πιο σταθερή ομάδα και σε μια κούρσα πρωταθλήματος αυτό που μετράει είναι να μην πέσεις κάτω από το 7. Να μην πας και στο 10, δεν λέμε, αλλά θα είσαι μεταξύ του 9 και του 7. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ήταν εκεί πέρα και θεωρώ ότι οι περισσότεροι από εσάς θα συμφωνήσετε. Ευτυχώς δεν είχαμε αντεγκλήσεις, δεν είχαμε τα γνωστά καραγκιοζλίκια τα οποία υπάρχουν. Βοήθησε και ο διαιτητής. Υπήρχαν φάσεις που με Έλληνα διαιτή λέγαμε, εδώ μήχα το λέγατε όλοι σας βέβαια, ότι ωραία, άμα ήταν, ξέρω εγώ, κομμήνης ο Α, ο Β, θα γινόταν άλλα πράγματα. Για καλή μας τύχη είχαμε έναν διαιτητή, το οποίο το είπα και προηγουμένως, νομίζω στο Ζαΐρ το είπα, έτρεχε σε διπλή ταχύτητα από ό,τι τρέχαν οι ποδοσφαιριστές και οι 22. Έδειχναν να είναι σε slow motion. Ήτανε στα 3 μέτρα στις φάσεις, σε όλες τις φάσεις που έδειξε η τηλεόραση, γιατί δεν ξέρω αν την, το βλέπετε βέβαια στο γήπεδο, στην τηλεόραση εκεί που γινόταν τα φάουλ, όπου και αν γινόταν, ήτανε στα 3 μέτρα. Δηλαδή είχε άμεση οπτική γωνία ο διαιτητής, γι' αυτό και ο διαιτητής πέτυχε, πέρασε στα αζήτητα. Φαντάζομαι ότι αν σας ρωτήσουν αύριο ποιος ήταν ο διαιτητής και ποιοι ήταν οι βοηθοί του, δεν θα τους ξέρει κανένας. Και αυτό είναι επιτυχία στο πρωτάθλημα. Και θεωρώ ότι αυτού του είδους η αξιοπιστία, γιατί έχει να κάνει και αυτό εδώ, μακάρι να έρθουν και άλλοι ξένοι διαιτητές, επιπέδου όμως, όχι σαν τον άλλο τον bodybuilder, τον Δανό, ο οποίος από τα κιλά δεν μπορούσε να πάρει ανάσταση στο δεύτερο ημίχρονο. Σε στυλ Μανθάνο, εντάξει, είναι δύσκολο, είναι top, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να ανεβάσει την αξιοπιστία του ελληνικού πρωταθλήματος, αν θέλουν πραγματικά μαζί με το VAR, για να σταματήσει όλη αυτή, όλο αυτό το νοσηρό κλίμα το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε στα γραμμά κατασκευά. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Πασκάλη. Καλώς το Μάκη. 40 ποδαρούσες να βγείτε σήμερα που υποστηρίζετε 40 ομάδες και περιμένετε να δείτε ποιος, από ποιον θα χάσει ο ΠΑΟΚ. Αυτός ο ΠΑΟΚ, αυτή η ομάδα. Αν δεν μπορώ να το σφίριξω offside. Αυτή η ομάδα. Φτάσαμε στο έξω. Τι να σου πω ρε Πασχάλη, να χαρούν τα νέα τα παιδιά. Τα νέα τα παιδιά, να χαρούμε και εμείς που φτάσαμε σε αυτήν την ηλικία και να δούμε τον ΠΑΟΚ μας μεγάλο. Πολύ μεγάλο Πασχάλη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά ρε Μάικ. Συγκινημένος ο φουρναρής μας, έτσι, δεν είναι και λίγο παιδιά. Για τον κόσμο ο οποίος γνώρισε το 85, έχουν περάσει 35-34 άγωνα χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι η συγκίνηση μερικές φορές περνάει τα εσκαμμένα που λέμε. Παρακαλώ. Καλή εβδομάδα. Καλώς το Μένιο. Τι γίνεται. Ό,τι γίνεται ακούγεται. Το άκουσες, το είδες, το ένιωσες φαντάζομαι. Συγχαρητήρια σε όλον τον οργανισμό που λέγεται ΠΑΟΚ. Είναι μια μεγάλη στιγμή για τους σκόπους και τις θυσίες όλων αυτών των 34 ετών, τις πίκρες, τις δύσκολες στιγμές που τα φτερά του ΠΑΟΚ όσο και αν πληγώνονταν σήμερα ανεβαίνουν πιο ψηλά. Ο στόχος συνεχίζεται για έναν μεγάλο αδέσμευτο και ανεξάρτητο ΠΑΟΚ όπως τον θέλει η ιστορική του διαδρομή. Ο Ολυμπιακός σήμερα γλίτωσε τη συντριβή, αυτό το μόνο το οποίο μπορεί να τον συνετίσει και να καταλάβει με ποια ομάδα έπαιζε. Με αυτή την ομάδα που πάντα την κυνηγάει, πάντα ήθελαν κάποιοι πρόεδροι του να την αγοράσουν, αλλά αυτή η ομάδα πάντοτε μέσα από τις πληγές της, πάντοτε μεγαλώνει. Θερμά συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό, στον κόσμο του ΠΑΟΚ,
στον κύριο Σαββίδη, σε όλους μας που σήμερα συγκινούμαστε, που σήμερα οι κόποι μπαίνουν στη ράγα για έναν πολύ μεγάλο ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια, όπως τον αξίζουν από τις πρόσφυγές του, από το Πέρα Κλουμπ και μέσα στα επόμενα χρόνια και δεκαετίες, σε αυτούς τους νέους ΠΑΟΞΙΔΕΣ που να ζήσουν αυτή τη μεγάλη αύρα, αυτό το μεγάλο γήπεδο, αυτή τη μεγάλη ιστορία. Ας καταλάβει πλέον ο Ολυμπιακός ότι από εδώ και πέρα με τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μην δεν παίζει ποδόσφαιρο. Πλέον πάμε εκεί που πάμε, στο προϊόν και όχι στα υποκατάστατα. Ήρθε η στιγμή να καταλάβουν ότι τα παιχνίδια πρέπει να έχουν ομάδες για να κερδίζουν τον ΠΑΟΚ. Να είμαστε καλά, συγκινημένοι όλοι και προχωράμε στο στόχο μας για έναν μεγάλο αδέσμευτο και ανεξάρτητο ΠΑΟΚ. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, αρκεί να δούμε τον ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά γήπεδα με τον κόσμο του να κερδίζει τα μεγάλα κλαμπ. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ που αποδεικνύει μέσα στο γήπεδο με το προϊόν τι μπορεί να κάνει και τι αξίζει στον κόσμο του. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ Μένιο, καλό βράδυ. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Παρακαλώ. Εγώ. Εσείς. Εγώ. Εσείς. Πού είναι οι μετοχές, σαλιάρι μου? Πού είναι οι μετοχές? Θα βγει τώρα κανείς να μας πει πού είναι τα σουζουκάκια σε μια μεριά της Καβαρδίνας και τα φράγκα στην άλλη? Θα βγει κανείς να μας πει πού είναι? Αυτό έχετε να πείτε μετά το σημερινό αγώνα. Ναι, αυτό έχω να πω. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσεύετε εδώ. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Από Αστρόμαυρο Σιάτλ. Σιάτλ, καλώς τα παιδιά. Αστρόμαυρο Σιάτλ, έχω ξεσηκώσει όλη τη γειτονιά, έχουν χαζέψει όλοι οι Αμερικάνοι. Σε λέει τι γίνεται εκεί πέρα τώρα, έτσι. Είναι χαζός ο τύπος. Είμαι 33 χρονών, πρώτη φορά ζωή μου έχω κλάψει, έχω πέσει κάτι και έκλαιγα. Γιατί έφυγα από Ελλάδα και ο ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάθλημα. Α, εσύ ήσουν η μαύρη γάτα δηλαδή. Εγώ ήμουν η μαύρη γάτα. Πραγματικά, αν παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ. Όχι, ρε, όχι, όχι, όχι. Τώρα από εδώ και πέρα έχω την εντύπωση θα είναι η συνήθεια που θα γίνει λατρεία. Αυτή την εντύπωση έχω. Πάντως είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έχω ζήσει σήμερα. Το λέω και κλαίω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το μάτς το είδες? Το είδες. Το είδα φυσικά, το είδα γιατί πάει ΠΑΟΚ, το είχε μέσω ΠΑΟΚ TV. Που πρέπει να έχει κάθε αγώνα για εμάς που ζούμε στο εξωτερικό. Να πληρώνουμε, δεν μας νοιάζει. Pay per view. Όσο και να έχει ο αγώνας και 100 δολάρια να έχει ο αγώνας, πάλι θα πληρώνουμε για να δούμε τον ΠΑΟΚ. Δεν μας νοιάζει όσο στοιχίζει. Αρχίζει να δούμε τον ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά, Αμερικανάκι, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα, για χαρά. Παρακαλώ. Βγαίνει τη Δυσπόρα. Ορίστε, χαίρετε. Πασχάλη. Ναι. Εγώ το ήξερα, το είπα και στο Γιώργο και στο Κρεστή Βαλάγκρα. Ναι. Ότι 3-1. 3-1. Το έπαιξες? Δεν παίζω. Δεν, ναι. Έβαλες κάποιον να το παίξει? Γιατί, άμα έρθει αυτό, παίξει το και παίξει, ας το πάει κάτω. Πώς το λένε, ας το... Δεν παίζω. Δεν παίζω. Τρεις φορές έπαιξα και με δύο κορός ο μικρός και για που τα ξέρεις και τα κερδίζεις. Κι όμως έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά τώρα δεν παίζω. Ούτε το είδα αυτό η τηλεόραση. Το άκουγες? Άκουγα, γιατί εγώ έχω όχος ποτέ. Ναι. Α, και δεν μπορείς να δεις το πρωτάθλημα. Όχι. Μάλιστα. Χάρηκα πάρα πολύ. Δεν θα χαρείς. Ακυβάρης, εγώ το ξέρω. Το ξέρω. Να, εδώ έχω τώρα όμως. Πρόσεξε λίγο, γιαγιά, πρόσεξε λίγο. Λέει εδώ ένας φίλος, ο 987. Πασχάλη, λέει, Αργιανός είμαι. Θα ήθελα να μιλήσω για το αυριανό παιχνίδι. Καλά, αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε. Ποιος ασχολείται με το αυριανό παιχνίδι? Είναι μαύρη μέρα σήμερα για εμάς. Όχι. Ναι, για να παίρνει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, πρωτάθλημα για τον Αργιανό δεν είναι ότι καλύτερο. Δεν χαίρεται ο Αργιανός τώρα, μην τρελαθούμε. Ειλικρινά. Ναι. Θέλω και οι τέσσερις ομάδες που υπήρχαν τότε που πήγα εγώ στο γήπεδο να ξαναβγούν. Και ο Απόλλων και ο Ηρακλής και ο Άρης, ναι, και ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ο καλύτερος δεν κερδίζει. Μάλιστα. Τι πράγμα, μία πόλη έχουμε και να μην έχουμε 4-5 ομάδες. Για να δούμε τι θα δούμε στη συνέχεια. Να είσαι καλά, γιαγιά μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Έλα. Εγώ μιλάω. Βεβαίως. Από Ξάνθη ο Δημήτρης. Καλώς το Δημήτρη. Σήμερα είμαι
ευχαριστημένος, ναι, και ευτυχισμένος, ναι, που είναι μια όαση αυτό που έκανε σήμερα ο ΠΑΟΚ και θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα, ρε φίλε, επιτέλους. Mm-hmm. Είναι μια όαση σε όλη αυτή τη μαυρίλα που ζούμε. Δεν μπορώ, δε, Πασχάλη, δεν υπάρχει. Έχεις τρελαθεί, Δημήτρη. Έλα. Έχεις τρελαθεί, λέω. Κάτσε, είναι η όαση μέσα στη μαυρίλα, τι άλλο. Δεν υπάρχει πιο καλύτερο από αυτό να το πεις. Δεν υπάρχει, φίλε, ό,τι και να πεις τόσα χρόνια, δηλαδή λες, εντάξει, έλεος, ας το πάρει μια φορά και ο ΠΑΟΚ, άξια όμως, ε, όχι λαμογίστηκα όπως το παίρνουν οι άλλοι κάτω. Και δεν μπορεί να βγει κανείς να πει ότι... Όχι, και ποιος σας επήρε να σε αφισβητήσει. Ναι. Μα ούτε ναι, πέρσι μπορούσαν να σε αφισβητήσουν. Άστο, μην το έχουμε πει το περσινό. Ναι, ρε παιδί, μα θέλω να σου πω ότι είναι η επανάληψη περσινής χρονιάς. Επανάληψη, αλλά φέτος το πας τρένο. Φέτος, φίλε, είσαι τρένο. Και επάξια είσαι τρένο. Ναι. Είναι μεγάλη χαρά, φίλε. Δεν μπορεί να φανταστείς. Το 85 ήμουν 6 χρονών. Είμαι πολύ χαρούμενος, φίλε, γι' αυτό. Έλα. Δεν ένιωθες. Όχι, εντάξει, μικρό. Τι να νιώθει, 6 χρονών. Ποιος νιώθει, φίλε. Δεν να νιώθει, εντάξει. Αλλά έτσι, πάτα το. Και βάλε και το τρακτέρ από πίσω μετά. Ας το τρακτέρ το ήσυχο τώρα. Δεν μπορούν να κοιμηθούν που δεν μπορούν να κοιμηθούν αυτοί. Ας βάζει το τρακτέρ φίλε, τώρα. Φίλε, θα σκάσουν οι οχθροί μας, που λένε. Εντάξει, για πλάκα το λέω. Ναι, για πλάκα το λέω. Ωραία. Πάκρε, φίλε. Δημήτρη, να είσαι καλά. Έγινε, καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Πασχάλη, εγώ μιλάω. Ναι. Έλα, ρε φίλε. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλησπέρα καλή βραδιά. Έχω να πω ότι είμαι ΠΑΟΚ, ρε φίλε, προφανώς. Είμαι 23 χρονών, ρε φίλε, και έχω να σε πω ότι αυτό που έχω ζήσει μέχρι τώρα με τον ΠΑΟΚ δεν το έχω ζήσει ποτέ. Αυτή την αηδία που έζησα μεγαλώνοντας, περιμένοντας να δω μια ομάδα, ρε φίλε, την οποία αγαπώ, να κερδίζει και να κάνει και να ράνει, δεν την έχω ζήσει ποτέ. Πλέον μπορώ να πω ότι είμαι περήφανος για μια ομάδα, ρε φίλε, διότι αυτή η ομάδα, ρε φίλε, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Είναι έτοιμη, έχει να πολεμήσει, μπορεί να πολεμήσει μάλλον με την ποδοσφαιρική της ομάδα. Mm-hmm. Δεν φοβάται κάποιον Μαρινάκη, κάποιον Κόκαλη, κάποιον οποιονδήποτε. Και είναι έτοιμη να πει. Ναι, γιατί είσαι μέγεθος τώρα, γι' αυτό. Έχεις μέγεθος, αλλά το μέγεθος δεν είναι, δεν ξημέρωσε μια μέρα και είπες τώρα είμαι ΠΑΟΚ και τώρα μπορώ. Όχι, βέβαια. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο μεγάλωσε μέσα από χρόνια και από χρόνια, ρε φίλε. Ναι. Και πλέον είσαι έτοιμος και μπορείς να πεις ασκητά όλους τα μάτια, ρε φίλε. Ας έχετε διαιτητές, ας έχετε ομάδες καλές, ό,τι θέλει να έχετε. Ναι. Κοίταξε, το ελληνικό πρωτάθλημα ΠΑΟΚ πιστεύω ήταν χωρίς αντίπαλο, έτσι. Και ο Ολυμπιακός που έκανε τον ψευτο αντίπαλο, πώς λέμε το ψευτο εντούρο, κάπως έτσι δηλαδή τον θεωρώ τον Ολυμπιακό. Όχι ότι ήταν λίγο καλύτερος από την ΑΕΚ, η οποία τα είχε παρατημένα φέτος. Και ο Ολυμπιακός εξ ανάγκης έκανε τον ανταγωνιστή. Ο ΠΑΟΚ ήταν χωρίς ανταγωνισμό. Και πέτυχε. Ξέρεις κάτι. Δεν με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Ούτε η ΑΕΚ, ούτε κάποιος άλλος. Ναι, με αυτούς παίζεις. Με ενδιαφέρει μόνο το ότι ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στην ιστορία, την οποία εγώ ζω τουλάχιστον, είναι αντάξιο, ρε φίλε. Δηλαδή θα κάτσει και θα πολεμήσει και θα δώσει τα πάντα, ρε φίλε, για να είναι αυτός που είναι. Και δεν θα κοιτάξει ούτε για τις ίδιες του τίποτα. Πλέον έχεις την ομάδα να πολεμήσει, ρε φίλε. Δεν φοβάσαι κανέναν, είσαι έτοιμος για όλα. Έτσι. Τα πιο παλιά κερδίζεις και τη διαιτησία κερδίζεις. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν φοβάσαι κάποιον, είσαι αυτάρκης πλέον. Έτσι. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος δίνει κάποια λεφτά στην ομάδα. Είσαι τυχερός, Είσαι τυχερός. Ξέρεις, είσαι τυχερός γιατί είσαι μια ηλικία. Είσαι μια ηλικία που θα ζήσεις πολλά πράγματα από εδώ και σε εξής. Κάτι μακάρι, φίλε. Δεν ήταν όλοι οι άλλοι, εμείς ας πούμε, που βλέπαμε άλλα πράγματα από αυτά που βλέπει τώρα ο κόσμος. Όπως ήταν αδικίες. Είδες και ένα πρωτάθλημα, ρε φίλε όμως. Εντάξει, είδα και δύο πρωταθλήματα. Είδαμε και κύπελα. Πόσα είδε, ρε φίλε. Ναι, έχουμε δει και σφαγές, οι οποίες ήταν σφαγές, δεν είναι σαν αυτά. Δεν με έδωσε ένα offside και ένα foul. Μην τρελαθούμε. Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ απλά σκέψω ότι μεγάλωσα με ένα μπακ ο οποίος πάω και υπήρχε, ρε φίλε, στο παρασκήνιο. Και ένα μπακ ο οποίος προσπαθούσε απλά. Κατάλαβες. Ναι, και δεν τον αφήναν οι υπόλοιποι. Ναι, τώρα είσαι πλέον μέγεθος. Δεν σου λέω ότι εγώ ήμουν ο καλύτερος. Ποτέ δεν ήμουν ο καλύτερος. Προσπάθησα να είμαι ο καλύτερος. Αλλά και όταν προσπάθησα, αυτοί οι κάποιοι τέλος πάντων που τους ξέρουμε όλοι, ναι, δεν με άφησαν να είμαι αυτός που θέλω. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φίλε. Για χαρά, για χαρά. Καλησπέρα μας και στον Ερμόλαο, στον Σύνδεσμο Φίλων Βόρειων Εμμυράτων.
Έτσι, θα με διώξουν λέει από τον πύργο που μένω. Εντάξει, σε πύργο θα μένεις, που θα μένεις, σε καλύβα σαν και εμάς. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Μούτρο. Συνεχίζουμε, παρακαλώ. Πασχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, αγόρι μου? Καλά. Απ' την ασπρόμαυρη Ξάνθη. Καλώς την Ξάνθη. Πολύ ασπρόμαυρη Ξάνθη, ρε παιδί. Γυρνάμε από το ναό. Α, πηγαίνετε πίσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Λουτσέσκο και στους παίκτες. Και το πρωτάθλημα θα το σκώσω μέσα στην Ξάνθη. Ποια αγωνιστική είναι? Μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ και καλό δρόμο. Καλό δρόμο και προσοχή στον δρόμο. Θα το σκώσω, μέσα στην Ξάνθη θα το σκώσω το πρωτάθλημα. Έτσι, έτσι. Εκεί θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι. Φιλάκια, Πασχάλη. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό δρόμο, παιδιά. Καλό δρόμο. Παρακαλώ. Είμαι. Εσείς, κύριε μου, ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Απ' τη Νέα Σμύρνη, ο Εκτζής είμαι. Καλώς ήταν. Γελάνε και τα αυτιά σου σήμερα, ε. Εντάξει, ρε φίλε. Εδώ γελάνε τα δικά μας. Φλάκα κάνεις τώρα. Λοιπόν, επειδή έχεις καταλάβει ότι είμαστε σε δύο σειρά, ναι. Είμαι από την παλιά φρουρά, όπως έχεις καταλάβει. Τις original που είχες, που, λέμε, ναι. Που είχες γνωρίσει και εσύ, που είχε άποψη, ποιότητα, όχι τα σημερινά τα ξεφτιλίκια. Όχι, δε. Λοιπόν, εγώ θα σου πω πώς ένιωσα σήμερα. Καταρχάς θεωρώ τη σημερινή. Τη σημερινή βραδιά, νύχτα, πώς το λέμε, την ποδοσφαιρική αυτή βραδιά, τη θεωρώ μία από τις πιο υγιείς του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι, όντως. Εμένα μου θύμισε το 89 τότε με τον Τάκη τον Καραγκιοζόπουλο, τον κόλτο στο 80, αν θυμάσαι, στο ΆΚΑ μέσα. Ναι. Που πήρε ΑΕΚ το πρωτάθλημα και πανηγύριζε μισή Ελλάδα, όπως και τώρα η σοβαρή και η υγιή όσα σκεφτόμαστε. Φαντάζομαι ότι όλοι, έτσι, όλοι οι υγιείς σκεπτόμενοι, πιστεύω. Και αυτό που με χαροποίησε ιδιαίτερα σήμερα είναι τώρα που γύρισα πριν λίγο σπίτι, γιατί είχα πάει να δω το παιχνίδι σε ένα φίλο, ναι. Που μπήκα εδώ στα site και στα social media που λένε και οι ελληνομαθείς, ναι, και είδα πάρα πολλούς αεκτζίδες να πανηγυρίζουν σχεδόν το ίδιο και περισσότερο από εσάς. Είναι, έχετε και εσείς τα θέματα με τον Ολυμπιακό. Ναι, εντάξει, για να είναι. Κλείσω και εγώ, γιατί σήμερα είναι η μέρα των ξαδέλφων, ναι. Από τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι δική μας. Λοιπόν, θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής, Πασχάλη. Ας είναι η σημερινή ημέρα μια ευκαιρία καλή, ορισμένη από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ, παράγοντες, δημοσιογράφοι, οπαδοί, να κάνουν μια σοβαρή και έντιμη αυτοκριτική. Και ας σταματήσει αυτή η κοντραγγελία που υπάρχει τα δύο τελευταία χρόνια. Από το στόμα σου και στον ηθινόν των τα αυτιά. Και να βοηθήσετε και εσείς σε αυτή την κατεύθυνση, να κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική μας για τα περσινά ρεζιλίκια στην Τούμπα που κάναμε. Και που πανηγυρίζαμε επειδή ο Ολυμπιακός διέκοψε το παιχνίδι και το πήρε 0-3 και πλησιάσαμε τον ΠΑΟΚ. Αυτά η ΑΕΚ, η παλιά, η δικιά μας δεν τα ξέρει. Όχι, όχι. Έτσι. Λοιπόν, καληνύχτα. Καλό βράδυ, μπράβο, καλό βράδυ. Μπράβο, και καλά. Πάντα τέτοια να έχετε. Για χαρά, για χαρά. Μακάρι να ήταν το σύνολο των φιλάθλων, των υγιώς σκεπτόμενων φιλάθλων σε αυτό το επίπεδο. Παρακαλώ. Βάλτε το αυτό. Ναι. Ορίστε. Πασχάλη. Ναι. Λοιπόν, γεια σου. Γεια σου. Καλησπέρα. Από Αμερική. Από Κάνσας. Κάνσας! Ρε φίλε, τι μου θυμίζεις. Ναι, έχω τρελαθεί. Φίλε, ό,τι δεν έχεις πάει. Ναι, μπράβο, είσαι τσακ. Είσαι πιστός σκυλί της εκπομπής, τελείωσε. Ναι, καλή. Πασχάλη, ήταν να κοιμηθεί ο μικρός μου ο γιος, έχω τρία παιδιά, το μωρό είναι ένα χρονό και ήταν να πάει να κοιμηθεί και την ώρα που άρχισε ο αγώνας και με το που αρχίζει, βάζει κόλλο Βιερίνια, παίρνει πεθερά μου το παιδί και πάει στο σπίτι της, μου λέει δεν θα κοιμηθεί το παιδί. Κάτσε να φύγω. Σε μιλάω, τι γινόταν στο σπίτι δεν μπορώ να περιγράψω. Φαντάζομαι. Δηλαδή ήμουν έτοιμος να βγω έξω και να πανηγυρίσω, ρε φίλε. Τόσο τρελαμένος. Τα παιδιά μου με βλέπουν, με κοιτάνε, ξανακοιτάνε, νομίζουν ότι έπαθα κάτι. Αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι, αυτό είναι μια απάντηση σε αυτούς που λένε ότι παίζαμε φιλικά. Αποδείξαμε τελικά ποιος έπαιζε τα φιλικά και ποιος έπαιζε κανονικούς αγώνες. Μόνο αυτό έχω να πω. Μπράβο στην ομάδα, μπράβο στο Σαββίδη. Μπράβο στους παίκτες, έχουμε 10 ακόμα τελικούς παιδιά. Πρέπει να τους κερδίσουμε. Και να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Είναι ότι πρέπει η φετινή χρονιά να πάρεις και το κύπελο και άμα θες να κάνεις rotation σε παιχνίδια και να πάρεις και το κύπελο που θα το πάρεις. Θα το πάρεις. Θα πάρεις τον double, ρε φίλε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ρε φίλε. Ελλάδα. Και από εδώ και πέρα ξεκινάει η δεκαετία του ΠΑΟΚ. Απολαύστε το, παιδιά, να το απολαύσουμε όλοι. Γεια σας. Χαιρετίσματα στο ασπρόμαυρο Κάνσας. Παρακαλώ. Πασχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Πειραιά. Καλώς τα παιδιά. Καλώς λοιπόν, το 3-3-0. Ξέρεις ότι... Καλά δουλεύω σε ένα νοσοκομείο στον Πειραιά. Ναι. Έτσι. Ναι. Τώρα δουλεύεις. Τώρα, αυτή τη στιγμή ναι, δουλεύω. Λουφάρεις δηλαδή, για πάρεις τηλέφωνο. Είμαι... Σταμάτα ρε. Είμαι στο Τζάνιο. Ναι. Είμαι Πασαλιμάνι. Παοκτσής Φόλα, ξέρεις, του παλιού φακολητός και... Από τα χωριά του δηλαδή. Είμαι από τα Γιαννιτσά. Μάλιστα. Τόσο...
τόση φωνή. Μέσα από τα Γιάννητσά είσαι? Όχι, από δίπλα, από το Δροσερό Γιάννητσο. Το έχει ο Χάρτης? Πλάκα με κάνεις τώρα. Τι πλάκα σε κάνω? Αν πατήσω στο Google Δροσερό, θα με βγάλει, ξέρω εγώ που θα με βγάλει. Θα cool πει village. Νερό, δίπλα θα γράφει cool, νερό. Cool Village. Cool Village. Μόνο που έχουμε εδώ την ομάδα ΠΑΟΚ Πειραιά και πίσω στα μπλουζάκια γράφουμε «Ζούμε ανάμεσά σας», φτάνει. Γουστάρω, ρε φίλε. Φτάνει. Και εσύ γουστάρεις και εγώ γουστάρω πολύ και γούσταρα που είχε 30.000 κόσμο και δεν ξέρω πόσο κόσμο είχε απ' έξω. Η μισή Ελλάδα ήταν, φίλε. Η μισή Ελλάδα το ξέρω. Το ξέρω, τ' άκουγα. Τσίριζα σαν μικρό παιδί. Έτσι. Έτσι. Πρόσχε, μην ξυπνήσεις στο νοσοκομείο και σε τρέχουνε μετά. Μη στεναχωριέσαι εδώ. Και έχουμε άλλα μετά. Θα με περιθάλψουν, τεχνικός είμαι. Α, ωραία, εντάξει. Καλό βράδυ, χαιρετίσματα στο ασπρόμαυρο Τζάνιο. Καλή, μπράβο το στόμα σου και στο τέλος αυτή, ξέρεις τι με έχουμε εδώ. Άσου να λένε τους Ολυμπιακούς. Μάλιστα. Καλή επιτυχία στην ομάδα, ό,τι καλύτερο χωρίς τρόπο. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Έχει τρόμο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε. Εγώ είμαι. Ναι. Δεν θα μου το κλείσει όμως. Άκου να σου πω. Η Ελλάδα χάνεται. Οι συντάξεις μας το είχα, μας κόψαν τα μισά με 10 φράγκα τη μέρα από 30 που έπαιρνα. Ακούς. Ναι. Το πάω, πεθαίνουμε, η ζωή μας. Είναι όλοι ξένοι. Σε αυτού την αφορούνται και αυτοί. Η δική μας είναι ο Ξεχέρι ο Λιουξουλάκης. Παίρνουμε 100 και βάζουμε 100 στην τσέπη μας και ο Σούρπης. Ναι. Και τώρα είναι η μαύρη, άσπρη, κυτρινή ομάδα μας. Και πεθαίνουν για τον πάω. Αυτή είναι η Έλληνες. Μάστε. Τα ακούτε? Τα ακούμε. Α, τα ακούμε, αλλά δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε αυτά που ακούμε. Μάλιστα. Και να έχει φίλα μαχαιρώνονται, σκοτώνονται, ούτε ούτε άνθρωποι. Ο Μέγης τα λέει ωραία, αλλά είναι και πολύ παοκτής. Και εκείνο το, ο Αλέξης εκείνος, πάω που τα μαλλιά μας πρίσανε και ο άλλος ο Κώστας από την Κατερίνη από πού είναι. Εντάξει, θα κάνουμε. Με όλοι μεγαλώνουν εκτός από μένα. Τα είπαμε αυτά. Καλό βράδυ, πατέρα μου, καλό βράδυ. Ναι, συγγνώμη κιόλας. Παρακαλώ, ελεύθερα, ελεύθερα. Ναι, είπα τη γνώμη μου. Αυτό είναι η ζωή μας. Να είσαι φίλος, όχι. Τρελαίνονται, τρελαίνονται. Και καλά έκανες. Καλό βράδυ, πατέρα μου, καλό βράδυ. Παρακαλώ. Γεια σου, Πασχάλη. Γεια χαρά. Φωνή δεν έχουμε. Ακούγεσαι. Τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλά. Λοιπόν, μόνο πάω, φίλε, τίποτα άλλο. Νομίζω το δείξαμε. Δεν το δείξαμε. Είσαι, κοίταξε, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να σε αφισβητήσει, ούτε ένας. Ωραία. Ακόμα πιστεύω και ότι ο Μαρινάκης δεν μπορεί να σε αφισβητήσει. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα σήμερα στην Ελλάδα? Εντάξει, δεν χρειάζεται. Εχθές ποια ήταν? Προχθές? Πέρσι? Βγήκανε, κράζανε, βγάλανε χολή όλη μέρα. Όλη μέρα, όλοι. Και κάτω στην Αθήνα τραγικά πράγματα. Τραγικά. Θα σου πω και μια ιστορία έτσι ωραία. Αυτός ο Χασάν που παίζει τον Ολυμπιακό. Είχαμε ένα σκοπιστήριο εμείς τα Χριστούγεννα κάτω στην Αθήνα. Και ήρθε αυτός με την παρέα του, ξέρεις, εκεί Ολυμπιακοί, γιατί ήμασταν στην Ξηφασκία, ας πούμε, στο παλιό της Ξηφασκίας. Ναι. Δεν μπορούσαν να βρουν στόχο στα 5 μέτρα, ρε. Θέλουν να βάλουν και γκολ. Δεν μπορούσαν να βρουν στα 5 μέτρα, έχω βιντάκια εδώ και φωτογραφίες, δεν μπορούσαν στα 5 μέτρα να ρίξουν στο στόχο μέσα και θέλουν να βάλουν γκολ σε 12 μέτρα. Έτσι. Τέλος πάντων, Πασχάλη, ένα έχω να πω, ναι. Όλα δικά μας φέτος, όλα δικά μας του χρόνου, όλα δικά μας ήταν πάντα. Πήγαμε εκεί που μας ανήκει, η θέση μας ανήκει, φίλε. Γκρεμίστε μας άμα μπορείτε τώρα. Τώρα έτσι. Τώρα ελάτε να μας γκρεμίσετε. Τώρα θα μπει στο στόχαστρο αυτόν. Ελάτε να μας γκρεμίσετε. Καλό βράδυ. Μία, Πασχάλη. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Έχουμε και συνέχεια, παρακαλώ. Δυστυχώς τα νέα από το Διαβαλκανικό δεν είναι ευχάριστα. Τα οποία λένε... Ο Πάκης κινδυνεύει με μεγάλη τιμωρία. Οπα. Ο Κούρτης νιώθει λύκους μετά το τρομοκρατικό χτύπημα που δέχτηκε. Ναι. Και το άναντρο χτύπημα που δέχτηκε από το Ζαμπά. Το λεωφορείο του Ολυμπιακού δηλαδή είναι εκεί, έτσι. Βεβαίως, όλη η αποστολή είναι εκεί. Ναι. Το γιατρός έχει βγάλει ανακοινωθέν ότι οι ήλικοι προέρχονται από το τεράστιο χτύπημα που δέχτηκε από το Ζαμπά, ναι. Και πολύ φοβάμαι ότι ο ΠΑΟΚ θα τιμωρηθεί με μείον 10 βαθμούς και κινδυνεύουμε να χάσουμε το πρωτάθλημα του 2024. Ναι. Καλή συνέχεια, παλικάρια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση από το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι. Ναι. Ο Νίκος. Γεια σου, Νίκο. Από Wolfsburg, από χθες. Καλώς το να, καλώς το να. Πάει η φωνή. Δεν θα πάει. Σήμερα έζησε κάτι πολύ ωραίο. Θα πω 35 χρόνια
Τελευταία φορά είδα το πρωτάθλημα ήμουνα 10 χρονών. Τώρα θα κλείσουμε τα 45 και θα δούμε πρωτάθλημα. Μεγάλη συγκίνηση για το λαό του ΠΑΟΚ. Και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτά τα παιδιά που δείξαν χαρακτήρα σήμερα. Σήμερα πιστεύω ήταν το μεγαλύτερο στοίχημά τους. Ήταν το μεγαλύτερο στοίχημά τους ήταν αυτό. Ορίστε. Ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα και για τους παίκτες. Σωστό, έπρεπε. Το είχανε, το αχ, το είχανε από πέρα. Είχε πάθος η ομάδα, ήταν ρολόι καλοκουρδισμένο, όπως έπρεπε να παίξει. Ήτανε, το μεγάλο το ατού ήταν που κράτησε ο Ιβάν όλο τον κορμό. Mm. Αυτοί οι παίκτες ήταν συνονοημένοι, ξέρανε, ο ένας αγωνιζόταν, έκλεινε τις τρύπες του αλλού. Αελοκάλυψη. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Καλός ήταν ο ΠΑΟΚ, ήταν καλός. Καλό προπονητή. Όλοι και οι παίκτες είναι καλοί, αλλά η επόμενη μέρα είναι πιο δύσκολη από την προηγούμενη. Και αυτό το ξέρει ο κόσμος όλος, έτσι. Θες και παίκτες, θες πολλά πράγματα. Πάντε. Για να πας εκεί που θες και για να διατηρηθείς κιόλας, έτσι. Έτσι, τώρα έτσι. Πρέπει να αποδείξεις ότι... Βέβαια, αυτά που τα η επανάληψη. Βέβαια. Άρα, μπράβο. Καλό βράδυ. Πολύ σωστά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά. Χαιρετίσματα στην ασπρόμαυρη αγελαδοχώρα της Ευρώπης και στο φίλο μου τον Ιωάννη και στον Ηλία. Παρακαλώ. Έλα, Βασκάλη. Έλα. Καλησπέρα, Τέο Βερολίνο. Καλώς τον Τέο, ρε, καλώς τον Τέο. Τι ευτυχία να φύγει, φίλε σήμερα. Νιώσαμε ευτυχία μετά από τόσα χρόνια. Δεν μου λες, Τέο, εκεί το έβλεπες μόνος σου ή με κόσμο? Στο μαγαζί το έβλεπα μόνος μου, δούλευα σήμερα. Χθες ήρθα από την Ελλάδα, φίλε. Άσε, έχω σκάσει να πω. Χθες ήμουν εκεί. Α, εδώ ήσουν χθες. Ναι, αλλά και σήμερα πήγες πήγε Γερμανία. Σχολείο το παιδί ρε, αύριο, δεν προλάβαινα ρε, να γυρίσω. Ρε. Είχα το παιδί μαζί. Ρε, μάλιστα. Λοιπόν, δικαίωση φίλε, τίποτα άλλο. Ναι. Δικαίωση, εγώ νιώθω δικαιωμένος. Εντάξει, εμείς τουλάχιστον δύο πρωταθλήματα είδαμε, να πάρουμε και το τρίτο. Έπρεπε να το πάρουμε από πέρυσι. Προσκύνησαν. Θυμήθηκα τον ΠΑΟΚ που ζούσαμε εμείς τα παλιά. Ναι. Ήρθαν μέσα στην Τούμπα και προσκυνήσανε. Χεσμένοι μπήκαν, χεσμένοι φύγανε. Ο Ολυμπιακός έτσι ερχόταν 23 χρόνια ολόκληρα. Έτσι. Λοιπόν, παραδέχτηκαν. Όταν οι Ολυμπιακοί παραδέχονται ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα από εκεί και πέρα. Δεν μπορεί να. Κοιτάξτε, η εικόνα μιλάει τώρα. Δεν είναι. Τι έτσι πει, ψέματα σε πει. Δηλαδή... Έχω τώρα μηνύματα και από Ολυμπιακούς και από φίλους μου, ρε παιδί μου, οι οποίοι το... σου λέει δεν ήμασταν πουθενά. Τελειώσαμε. Όποιος αγαπάει το ποδόσφαιρο και βλέπει μπάλα. Έτσι. Να δέχεσαι την ανωτερότητα του αντιπάλου πάντα. Ακριβώς. Δηλαδή τι να πούμε. Εγώ και το ντάμπ δικό μας είναι. Βλέπω και το κύπελο να παίρνουμε. Και να ξεκινάει αυτοκρατορία, φίλε. Αυτοκρατορία. Εντάξει. Βλέπω να το παίρνουμε για πολλά χρόνια. Έγινε. Ας το πάρουμε του χρόνου και βλέπουμε τα επόμενα χρόνια. Καλό βράδυ, Τέο. Έγινε, Πασχάλη. Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Πασχάλη. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Άκου να σου πω, αδερφέ, έχω να κάνω μια καταγγελία τρομερή. Για πες. Θέλω να καταγγείλω τον Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μπράβο. Είμαστε στο δρόμο της επιστροφής από Ελασσόνα. 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 Ναι. Τα παλιά σύνορα της χώρας, έτσι. Ναι, ΠΑΟΚΑΡΑ Ελασσόνα. Μπράβο. Λοιπόν, είχαμε ακούσει εμείς ότι θα παίξαμε με την Μπαρτσελόνα της Ελλάδος. Αμάν. Και στο ημίχρονο την Μπαρτσελόνα την είχαμε 2-0. Μας κοροϊδεύσαν. Θα καταθέσετε αγωγές, μηνύσεις, τι προβλέπετε. Τι θα κάνουμε, ρε Πασχάλη, κάτσε λίγο, είναι σοβαρά τα πράγματα αυτά. Είναι, γι' αυτό λέω. Τι, πώς, τι θα γίνει. Πώς ποια Μπαρτσελόνα τώρα. Να, με τα ασπρόμαυρα. 300 χιλιόμετρα πάνε έλα για να δούμε την Μπαρτσελόνα και μας κατεβάζουν στο γήπεδο Ολυμπιακό. Φέρτε το γιατρό, πρωτάθλημα και κυπέλο το πυργοτόλευκο. Βάζει το γιατρό. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλά. Καλό δρόμο, παιδιά. Καλό δρόμο. Κομψό, επιστρέφουμε άμεσα. Τσουμπάκουμ, στρώνει στον Μπίσασβαρ. Ο Πάουκ έχει χώρα από την άλλη πλευρά. Ανεβαίνει ο Ακαντουρί, ανεβαίνει και ο Βιερίνια. Φορτώνει την περιοχή του Σαβ. Βιερίνια συγκρίνει, σουτάρει, κοντράρει. Ο ΠΑΟΚ καλωσορίζει τον Ολυμπιακό με ένα τεμάχιο από το Πόρτο. Μην φύγετε, μην φύγετε. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0. Μόλις το δεύτερο λεπτό με μια βίδα από το Πόρτο. Με το καλημέρα καλωσορίζει τον Ολυμπιακό. Καλώς ήρθατε στην Τούμπα. Καλώς ήρθατε στους πραγματικούς πρωταθλητές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός
1-0 από το τρίτο λεπτό με την οπίδα του Αντελίνο Βιερίνια. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε κανονικά. Αυτό ήταν κατά συρροία σε στόλος Ακριβώς και Αδιακρίτως. Έτσι με πάω πρωταθλητή. Εντάξει, τυπικά περιμένουμε άλλα 6 παιχνίδια. Μπορεί να γίνουν και στα 5 παιχνίδια γιατί μπορεί. Για να δούμε πόσα γκολ έβαλε ο Θρύλος. Έφαγε 3! Σκασμός! Σκασμός και σκασμός, αυτό είναι πραγματικότητα λοιπόν. 23-10-90-90-90-9-55 και ενώ το μήνυμα στο 54-3-40 και στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. 964 λέει, επειδή καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να έχετε τα σημερινά συνθήματα, παίξτε αν γίνετε την Φιλαδέλφια. Τα σημερινά παίζουμε ρε φίλε τώρα, μην πάτε, έχουμε καιρό να τα κάνουμε αυτά. Φιλαδέλφια και τα νοσοκομεία, αυτά εδώ είναι εντάξει, μην πάμε τώρα το... Έχουμε. Καλησπέρα Καμόρα, βλέπω το έπλουτο Ιβάν να γεμίζει τρόπαια και να δικαιώνεται. Αν μπορείς για το τραγούδι του Παρίδη, θα το βάλουμε και αυτό. Όλα τα χατέρια γίνονται εδώ. Πασχάλη, τελικά η πηγή του κακού είναι ο κύριος Τσίπρας. Από την ημέρα που εκλέχθηκε, μπήκαμε σε Capital Control, ξεπουλήσαμε αεροδρόμια, λιμάνια, χαρίσαμε τη Μακεδονία και ο ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάθλημα. Go back, κύριε Τσίπρα, go back. Καλό, έξυπνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε κύριε Λελίδη. Πάμε, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, κλείστε το ραδιόφωνο σας παρακαλώ. Ναι, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ. Έχω ζήσει χαρές και πίκρες με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Οι στιγμές που όμως μου φέρανε έτσι εφορία και χαρά και ευτυχία είναι τρεις. Mm-hmm. Μία το πρωτάθλημα την δεκαετία του 80. Το 85, ναι. Η δεύτερη είναι όταν ήμουν πιτσιρικάς και χωρούσα ανάμεσα στα κάγκελα και υπήρχαν ακόμα οι ανάπηροι πολέμου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην ένα με τα μπλε και τα μαξίδια και χωρούσα για να δω τον Μαραντόνα. Mm-hmm. Και η τρίτη η σημερινή στο γήπεδο. Ένα πράγμα που με στεναχωρεί όμως, ναι, και με λυπεί είναι ότι αμώ το κρίμα που δεν είχε ο Βιερίνια άλλα 3-4 χρόνια μπροστά του. Είναι μεγάλο συγκέντρωση και μεγάλο πρόβλημα. Ήρθε στη Δύση. Εντάξει, να σου πω κάτι, έκανε ένα πέρασμα στον ΠΑΟΚ. Φυσικά δεν ήταν ο ΠΑΟΚ έτσι όπως ήταν τώρα. Και... Είναι ηγέτης. Εντάξει, είναι όπως και να έχει. Εντάξει, είναι ο πιο παλιός παίκτης. Είναι παιχταράς, είναι ηγέτης και είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έχει ξελασπώσει πολλές φορές. Τα γκολ του είναι καθοριστικά. Ναι, τα γκολ του είναι καθοριστικά. Μόνο. Το άνθρωπο είναι φαντασία. Μάλιστα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Γεια χαρά. Τι έχουμε. Τι έχουμε. Δεν ακούω, Γιάννη. Πετρωτός, Κωνσταντίνος Πετρωτός, συγγνώμη λίγο από τις γράμμες. Κωνσταντίνος Πετρωτός, ορίστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, μεταφέρουμε μια δήλωση του Ιβάν Σαββίδη. Βεβαίως. Η οποία μας δόθηκε πριν από λίγο από το γραφείο τύπου της ομάδας. Μάλιστα. Δηλώνει λοιπόν ο μεγαλομέτωχος και πρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα, τον κόσμο, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της για την ψυχραιμία εντός και εκτός γηπέδου. Ήταν όλα άψογα και τους ευχαριστώ. Αυτό δηλώνει ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος ήταν περιχαρής για αυτό το οποίο έζησε, για αυτή τη μοναδική εμπειρία. Mm-hmm. Και το βασικότερο είναι ότι δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να βρει την παραμικρή αφορμή για να χαλάσει το πάρτι του ΠΑΟΚ. Πήγα να το κάνουν σωστά με τον Ντοροσίδη στο φινάλο, αλλά λειτουργήσε πολύ έξυπνα και ο Βιερίνια και τα υπόλοιπα στελέχη του δικεφάλου και πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς να γίνει το παραμικρό Πασχάλι. Να σου πω ότι ήταν πολύ πικραμένος ο Βαγγέλης Μαρινάκης, τον έβλεπες, ενώ είχε μπει στο πούλμαν της αποστολής του Ολυμπιακού, mm-hmm, και καθόταν δίπλα από τον οδηγό όρθιος μέχρι να μπουν όλα τα μέρη και να αποχωρήσουν, και λίγο πιο πίσω περίμενε και το πούλμαν του ΠΑΟΚ, γιατί έτσι έλεγε η αστυνομία ότι πρέπει να φύγει πρώτα το πούλμαν του Ολυμπιακού και μετά του ΠΑΟΚ. Και όταν έφυγε, αποθεώθηκε η αποστολή υπό τις ιαχές του ΠΑΟΚ, σ' αγαπώ, που και να πεις θα σ' ακολουθώ. Mm-hmm. Πήγαν οι παίκτες και αναχώρησαν για το Μακεδονία Παλάτι για να πάρουν τα αυτοκίνητά τους και να πάνε στα σπίτια τους. Αυτά ως ρεπορτάζ μετά το φινάλε. Δεν ξέρω αν σου έχουν μεταφερθεί και εικόνες έτσι πανηγυρικές. Ο Ζαμπά που βγήκε με ένα ηχείο MP3 στα χέρια του και έπαιζε βραζιλιάνικα. Ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος πατούρισε την κόρνα του οδηγού στο πούλμαν και έκανε κλίμα. Γενικώς νομίζω ότι ήταν εξαιρετικό το κλίμα. Και αυτό που μπορώ να σου πω, Πασχάλη, είναι ότι έχουν πάθει πλάκα και πολλοί άνθρωποι που είναι γύρω από τον Ολυμπιακό εκεί πέρα που στο τέλος
στήσαν κάποια πηγαδάκια με την ποιότητα των νεαρών του ΠΑΟΚ. Γιατί βλέπουν, ας πούμε, τον Ζαμπά, ο οποίος έκανε ένα τρελό πάρτι στο πρώτο μήχρονο απέναντι στον Κούτρι. Ναι. Βλέπουν τον Άκπομ και αντιλαμβάνονται ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει μόνο παρόν, αλλά έχει και πολύ μέλλον μπροστά του. Και αυτό είναι που δημιουργεί και ανησυχία για το κατά πόσο μπορούν να επανέλθουν γρήγορα. Γιατί κάποιοι λένε ότι είναι μια εξαίρεση το φετινό. Εγώ νομίζω ότι ουσιαστικά είναι η απαρχή μιας περιόδου που ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του ελληνικού ποδόσφαιρου και όχι μόνο έτσι. Μας. Γιατί ουσιαστικά το μεγάλο μπάμ ο ΠΑΟΚ θα το κάνει μόλις πίσω στο μέλλον της Champions League. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Πεδιατό. Να σε καλά, Κωνσταντίνο. Να σε καλά, εδώ είμαστε. Αν έχουμε άλλο ρεπορτάζ, έτσι ο Ιβάν Σαββίδης, μήνυμά του, ευχαριστεί όλους και όλες σας που σταθήκατε δίπλα στην ομάδα για το τρίτο πρωτάθλημα. Κανονικά είναι το τέταρτο. Α, τέλος πάντων. Δεϊστόλας. Τα έχουμε πει αυτά. Συνεχίζουμε. Πάμε, παρακαλώ. Ναι, για χαρά. Για χαρά. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, ναι. Από Πειραιά σας φέρνω, παιδιά. Ολυμπιακός είμαι. Για χαρά. Δίκαια κερδίσατε. Εντάξει. Mm-hmm. Τώρα έβλεπα τις φάσεις γιατί το ψηλό το παιχνίδι μέσα από το ίντερνετ και αυτά. Ναι. Εντάξει, μπορούσε να δώσει μια κόκκινη στο Σακχόφ. Εκεί τη δεύτερη κίτρινη λες. Ναι, και ήταν και νωρίς από ό,τι είδα, ήταν σε αρχές του ημιχρόνου, στο 50. Mm-hmm. Εντάξει, ήταν για κόκκινη κάρτα αυτό. Πάντως δεν το εξετάζω, επαναλαμβάνω, δίκαια κερδίσατε, έτσι. Mm-hmm. Άξιος πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ. Άξιος πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός. Μου άρεσε, παιδιά, ναι, και ναι, να σας πω κάτι. Ναι. Ρίχνετε την ποιότητά σας σαν ομάδα. Δεν μου άρεσε όταν πήγε να μπει μέσα η αποστολή, που ήταν 50 άτομα και έπρεπε να περάσουν οι αθλητές μέσα από έναν κόσμο, από έναν όχλο, έτσι. Mm-hmm. Δεν σας επιτρέπει αυτό ούτε την ιστορία σας, ούτε την αξία σαν ομάδα, ούτε τον κόσμο σας. Έχω έρθει και έχω μείνει Θεσσαλονίκη σαν φοιτητής. Με παίρνανε μάλιστα οι παοξίδες και πηγαίναμε και στο Παλέντε Σπορ και στην Τούμπα. Mm-hmm. Έχω έρθει και στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό. Ξέρω τι σημαίνει Τούμπα, ήταν η πρώτη χρονιά που ανεβήκαμε πάνω. Παρακαλάγαμε να χάσουμε για να βγούμε ζωντανοί. Εντάξει, αυτά γίνονται. Απλά σας λέω ότι και πάλι δίκαια κερδίσατε, αλλά θα πρέπει λίγο αυτό να τα φτιάξετε, γιατί σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, αν γινόταν αυτό, να πάει να μπει, ξέρω εγώ, η αποστολή της ξένης ομάδας μέσα και να παίρναγε από έναν όχλο για αυτά, μπορεί και το παιχνίδι να μην άρχιζε. Είπαμε, έτσι. Στην Ελλάδα βρίσκεσαι, αυτό δεν θα το λες μόνος. Ναι, εντάξει, εντάξει, ναι, βρισκόμαστε στην Ελλάδα, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ έχει έρθει πολλές φορές στο Καρεσκάκι, έχει πάρει και διπλά και στη Ριζούπολη και σε τελικό κυπέλλου, δεν νομίζω να αντιμετώπισε τέτοιες καταστάσεις. Εντάξει, έχουμε, εκεί πέρα γνώρισε ο ΠΑΟΚ άλλες καταστάσεις. Τώρα εντάξει, δεν θα μπούμε στη λεπτομέρεια αυτή τώρα να αφήσουμε εντάξει, το ποδόσφαιρο χαρίδο, να αναφερθούμε. Εντάξει, το ποδόσφαιρο κέρδισε σήμερα. Εντάξει, είναι η χρονιά σας. Ναι. Πιστεύω έτσι. Να σας στέλνω σε ένα διπλό παιχνίδι. Δεν σας στέλνω σε τελικό κυπέλλου. Θέλω διπλό παιχνίδι. Θες δηλαδή και εδώ και εκεί. Πολύ καλή ομάδα. Μάλιστα, ωραία. Και εγώ το θέλω. Ναι, δεν θέλω τελικό. Το στο δεύτερο λεπτό, αυτό τα είπε όλα. Μόλις φάγαμε τον γκολ, χάσαμε κατευθείαν. Δεν μπορείς να το γυρίσεις, είναι δύσκολο. Γιατί πηγαίνατε και για δύο αποτελέσματα. Εντάξει, χαρείτε το. Μάλιστα. Και σε θέλω σε διπλά παιχνίδια στο κύπελο και στο τελικό ότι θέλω την ΑΕΚ. Έτσι εσύ. Ναι. Και εγώ θέλω την ΑΕΚ. Και εσύ θες, αλλά πρέπει να. Για να δούμε ποιος θα περάσει. Καλό βράδυ. Για να δούμε ποιος θα περάσει. Να είστε καλά. Και πάλι χάρη εδώ και να είστε καλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε φίλε. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ορίστε. Εγώ είμαι. Εσείς είστε. Είμαι ο Θοδωρής από το Λος Άντζελες. Καλώς το Θόδωρο. Είμαι Ολυμπιακός από την Τρίπολη. Mm-hmm. Έγινα Ολυμπιακός το 1959, είμαι 73 χρονών, έχω 48 χρόνια στην ξενιτιά. Και δεν έχεις σκοπό να έρθεις, κύριε Θόδωρε, πίσω, ε? Μακάρι να μπορούσα. Μάλιστα. Σας πήρα να σας συγχαρώ για την νίκη σας, η οποία ήταν καταπληκτική και πρέπει να την γλεντήσετε. Διότι ήταν μια μεγάλη νίκη. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ρε παιδιά. Όπως δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία και Νότια Μακεδονία, δεν υπάρχει Βόρεια Ελλάδα και Νότια Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μία. Να μην μας φέρουν σε αυτό το σημείο, ρε παιδιά. Πρέπει να είμαστε αγαπημένοι όλοι. Μάλιστα. Καλά. Αν δεν υπάρχει Ολυμπιακός, δεν υπάρχει ΠΑΟΚ. Και αν δεν υπάρχει ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Πρέπει να έχουμε συναγωνισμό σε μετριοφροσύνη. Να μην χωριστούμε. Παρακαλώ πολύ. Μάλιστα. Κύριε Θόδωρε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εσείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να δώσετε αυτό το στίγμα σας, παρακαλώ.
Εμείς το δίνουμε να ποιος μας ακούει, τώρα δεν είναι το θέμα. Το Βόρεια Μακεδονία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, το έχουμε πει. Ούτε υπάρχει Βόρεια. Ναι, αύριο μεθαύριο, κύριε Θόδωρε, θα είναι ρατσιστικό όμως και θα μπορεί να δημιουργεί αλυτρωτικές παρερμηνίες και να έχουμε άλλα θέματα. Να ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, πώς θα γίνει, μερικοί οπαδοί πρέπει να τους φέρνουμε σε ένα σημείο να βάζουν λίγο φρένο. Και εσείς είσαστε που θα βάλετε το φρένο. Εσείς που έχετε το μικρόφωνο και εγώ που μιλάω τώρα. Και οι δυο μας έχουμε το μικρόφωνο. Να είστε καλά, κύριε Θόδωρε, ευχαριστώ πολύ. Να γλεντήσετε την νίκη σας γιατί ήταν άξια. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ, για χαρά. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα, σύντροφε. Καλώς ο σύντροφο. Γιατί γελάτε? Για τον σύντροφο. Γελάει ο Λελίδης βασικά που σε ακούει γι' αυτό. Γιατί δεν είπα κάτι κακό. Ναι. Είπα ναι. Απλά εκφράζω τα συναισθήματά μου τα οποία βγαίνουν από το στόμα μου και βγαίνει η λέξη σύντροφε. Γιατί πιστεύω στη συντροφικότητα και αν δεν ήταν ο Τσίπρας, ο ΠΑΟΚ αποκλείεται να έπαιρνε πρωτάθλημα. Χάρη στην... Θεωρείς δηλαδή ότι ο Τσίπρας δίνει το πρωτάθλημα, ας πούμε, στον ΕΠΑ. Ο Τσίπρας εφεύγωσε τους νόμους, 50-50 όλα τα πρωταθλήματα. Α, με ξένους διαιτητές. Με ξένους, βεβαίως. Για την αξιοπιστία του ποδοσφαίρου. Ναι. Αυτό το μέτρο γιατί δεν έγινε πέρσι και πρόπερσι. Έκατσε κάτω, σκέφτηκε με τον Βασιλιά, τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τα βάλαν κάτω και ήταν τι συμφέρει για το ελληνικό πρωτάθλημα να φέρουμε στα ντέρμπι ξένους διαιτητές. Το πράξανε και ορίσε το αποτέλεσμα. Άρα πρέπει οι φίλαθλοι όλοι του ΠΑΟΚ σε επερχόμενες εκλογές μονοκούκι να ψηφίσουν Τσίπρα. Μάλιστα. Άρα... Διότι το πρωτάθλημα δεν ήταν ο Τσίπρας. Να εφαρμόσει αυτούς τους νόμους, τους σκληρούς, τους αλλά δίκαιους νόμους, δεν θα βλέπαμε πρωτάθλημα στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Άρα Τσίπρα θα λέμε και θα ευγνωμονούμε τον Θεό. Αυτά κύριε Πασχάλη μου. Ευχαριστώ σύντροφε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Να υπενθυμίσω το φίλο που πήρα από τον Πειραιά κάτω από την Αθήνα. Αυτό με το μπούγιο που υπήρχε στον κόσμο, όπως μας επισημαίνει και εδώ και ο φίλος ο Γιάννης, ο οποίος πρέπει να το θυμίσω τη Ριζούπολη. Εικόνες της Ριζούπολης υπάρχουν φίλο Ολυμπιακέ. Ο πρώτος που θα έπρεπε να το καθαρίσει και μπράβο στον Ολυμπιακό που το έχει καταφέρει να μην συμβαίνει, ας πούμε, ακόμα εκεί, ίσως γιατί δεν υπάρχει Παναθηναϊκός τώρα, αλλά με τι να υπάρχει ΑΕΚ στη θέση του Παναθηναϊκού. Ήταν δεδομένο ότι 1,5 χιλιόμετρο πριν φτάσει η αποστολή του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω αν τα έχετε δει τα βίντεο, μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν στη Ριζούπολη. Βέβαια, με αποκορύφωμα αυτό που γινόταν μέσα στο γήπεδο και όλα αυτά. Φυσικά ανήκουν στο παρελθόν, αλλά αυτά είναι ιστορία, είναι παραδείγματα προς αποφυγή. Και σε ένα γήπεδο το οποίο δεν έγινε τίποτα, ευτυχώς με την ψυχραιμία Βιερίνια και όχι μόνο, τέλειωσε το παιχνίδι όπως ξεκίνησε. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Δεν θα το θυμάται κανένας. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, εγώ είμαι. Γεια σας εσείς είστε, ναι. Δήμος Αποβότσαρη. Καλώς το να. Καταρχήν θέλω να πω συγχαρητήρια στην αρχηγάρα μας, ο Μαντελίνο, που και πέρυσι και φέτος έδειξε τι μεγάλος παιχταράς είναι. Από εκεί και μετά, στο κόσμο και σε όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τα συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα που πήρανε και θέλω να πω ότι εσείς να σας κάνω μια ερώτηση, τι σκορ θα προτιμούσατε, 2-0 ή 3-1? Γιατί από ποια άποψη? Εγώ 2-0 από την άποψη των αριθμών. Δηλαδή εγώ έβγαινα την προηγούμενη εβδομάδα και έλεγα ότι με το 1-0 και το 2-0 δεν είμαι ικανοποιημένος. Θέλω ένα 3-0 από πέρυσι. Ναι. Επειδή σου έχω τα αποθυμένα. Α, εντάξει. Και ευχαριστώ τους παίχτες. Ναι, το ρίξαν το τρίβαλο, εντάξει. Ευχαριστώ τους παίχτες, ναι. Ευχαριστώ τους παίχτες ναι. Που φέρανε το 3. Έτσι. Το 3-1. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Να είστε καλά, Δήμο. Γεια χαρά. Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Άμα αφήσεις ακόμα 3-4 φορές το Γιαγκούλα για το μάτς, μας βλέπω ή να πέφτουμε στην πρέζα όλοι μαζί ή να ψηφίσουμε Τσίπρα και να φουντάρουμε. Δεν ξέρω, διάλεξε Γιάννη, διάλεξε. Παρακαλώ. Ορίστε. Καλησπέρα, Μοσχάλη. Καλησπέρα, κλείσε ραδιόφωνο. Βασίλης από την Αστρόπομπρη Αριδαία. Καλώς την Αριδαία μας. Γυρίζουμε από τον ναό. Μπράβο. Πολύ δεν έχουμε. Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Προσοχή στον δρόμο. Οροπηδούσαμε
90 λεπτά, mm-hmm. 4. Mm-hmm. Μείνανε 9 τελικοί για να το σηκώσουμε. Πάκ πάνω απ' όλα και τα υπόλοιπα άσε. Ευχαριστημένοι, έτσι. Ευχαριστημένοι. Τώρα ο δρόμος επιστροφής είναι πάντα μετά από ένα πρωτάθλημα. Το χάσαμε την Αρβία, τη χάσαμε. Παρακαλώ. Ορίστε. Καλημέρα, Πασχάλη. Καλημέρα. Στους ακροατές μας. Καλημέρα. Από ασπρόμαυρη Μελβούρνη τηλεφωνώ. Ω, πανά και η Μελβούρνη μας. Μάλιστα. Δεν γινόταν. Βέβαια, φίλε. Έτσι. Λοιπόν, εγώ απλά ανησυχώ και ελπίζω κάτι οι φίλοι εντός εισαγωγικών που ήταν πάνω σε ένα συννεφάκι να μην πέσαν από πολύ ψηλά. Σε χτυπήσαν οι καημένοι, γιατί παίζαν την καλύτερη μπάλα και είχαν την καλύτερη ομάδα. Κατάλαβες. Κάπου, κοίταξε να σου πω, απευθύνονται στο δικό τους target group, ρε παιδί μου, στους δικούς τους οπαδούς. Κερδίσαν κάποιον Πανιόνιο, κερδίσαν κάποιες ομάδες, ας πούμε. Έδειξε μια καλή συμπεριφορά ο Ολυμπιακός τώρα τελευταία. Εντάξει, τι θα πούν, τι θα λέγανε, ερχόμαστε να χάσουμε, ερχόμαστε να παραδοθούμε, δεν παίζουμε καλά. Άλλα τα κιλά τα δικά μας, τα κάκαλα και άλλα τα δικά τους. Εντάξει, ξυπακούεται, είπαμε. Αυτά το βλέπεις μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. τώρα θα ευχηθώ και σε κάτι άλλους που είναι σε ένα συννεφάκι επάνω. Μην πέσουν πολύ άσχημα σε κάνα δύο εβδομάδες και χτυπήσουνε. Δύο εβδομάδες. Στο ακούω και αυτούς ξαναβγάλανε φωνή κάποιοι εδώ, συμπολίτες, ξέρεις. Και... Α, έρχεται και το διπλό, Άρης. Ναι. Ο Βαραγιάννης θα λέει αυτά, ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να ακούει ο Βαραγιάννης, μπορεί να τον πήρε ο ύπνος, μπορεί να τα κλείσει όλα για να πάει να κοιμηθεί. Το μόνο πράγμα που θα τον ρωτούσε αυτή τη στιγμή θα είναι πατώνεις. Αν πατώνεις, Κώστα, πάρε τηλέφωνο, γύρνα πίσω ή στο τηλεφώνα. Κάνε κάτι, ρε φίλε. Δεν ξέρω, θα τα ακούσει τη δεύτερη. Εγώ νομίζω ότι εφαρμόζει την τακτική του Οδυσσέα. Μάλλον έβαλε κερί στα αυτιά τώρα αυτό. Θα λέμε καλημέρα. Καλημέρα. Να είσαι καλά, Παρακαλώ. Μην πειράζεται, Βαραγιάννη. Ορίστε. Καλησπέρα, Πασχάλη. Καλώς ήταν. Ο Περικλής. Γεια σου, Περί. Γεια χαρά. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω, mm-hmm. αλλά σε ακούω κάθε βράδυ. Να είσαι καλά, Περί. Πασχάλη. Κάποτε λέγανε οι Ολυμπιακοί, κάντε ομάδα να μας κερδίσετε. Έτσι. Κάναμε ομάδα και τους κερδίσαμε, εντάξει. Κοίταξε, το αποδέχονται και το παραδέχονται, έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το αποδεχθούν, διότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα, τους κάναμε. Τέλος πάντων, εγώ θυμήθηκα αυτό τον καιρό, mm-hmm. επειδή το 1965-66, mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό 3-2. Mm-hmm. Λοιπόν, ήμουνα στο γήπεδο μέσα, γιατί εγώ πήγαινα ανελιπώς στα γήπεδα. Τώρα έχω να πάω 20 χρόνια. Αλλά τον παρακολουθώ με την Νόβα που έχω βάλει σπίτι, παρακολουθώ. Δεν μπορώ γιατί έχει την καρδιά, ξέρω. Τέλος πάντων, έχω προβλήματα, δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο. Το 1965-66 περίοδος είχαμε κερδίσει 3-2, όπως είπα. Και τότε συνέπεσε να είναι πάλι τέτοια εποχή. Ήταν τριώδιο, άνοιγε το τριώδιο, ερχόταν όπως έρχεται και τώρα, έτσι, ναι.